Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα, Αλεξία. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας βλέπουν και μας ακούνε. Ξεκινήσαμε με Γκάρι Μουρ. Ναι, κλασικά. Πολύ όμορφα. Είναι επιλογή του ιού. Oh. Ναι, είναι αυτή τη σχολή. Πολύ ωραία. Φαίνεται έχει γούστο. Έχει. Μάλιστα. Από μικρότερος, να ξεκινήσουμε με μία είδηση έτσι πάρα πολύ όμορφη. Αυτή την ώρα, στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους, με ελεύθερη την είσοδο, ο ηθοποιός Γιάννης Σιμονίδης υποδύεται τον απολογούμενο Σωκράτη, αφηγούμενο στο κείμενο του Πλάτωνα. Είναι μια παράσταση για τους μαθητές των σχολείων, σύμφωνα με τη διδακτέα τους Ήλη. Η είσοδος λοιπόν είναι ελεύθερη, γίνεται στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους, ξεκινάει τώρα, έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή, 9 το πρωί, και αφορά τα σχολεία. Όσοι είστε εκτός σχολείων μπορείτε να περάσετε από εκεί. Είναι σε συνεργασία με την ΚΕΔΑΜ, ο Δήμος Άργους Μεκυνών το διοργανώνει. Είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Άργους Μεκυνών 2016. Ωραίο να γίνεται έτσι και πρωί. Πολύ ωραία. Για τα σχολεία. Πάρα πολύ ωραία. Και να συνεχίζεται το φεστιβάλ. Λοιπόν, είχαμε ξεχνίες ενός μεγάλου διεθνούς κυκλώματος, να πούμε, αρχαιοκαπήλων. Ξεχνιάστηκε από τις αρχές μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 26 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή ακόμη 16 ατόμων στο κύκλωμα, το οποίο αναμένεται, για το οποίο αναμένεται να συλληφθούν επίσης, ενώ οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν σε 93 τουλάχιστον υποθέσεις λάθρανα σκαφής, μεταφοράς και εμπορίας αρχαίων αντικειμένων τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Οι αρχαιοκάπηλοι μετέφεραν τα αρχαία αντικείμενα από τη χώρα μας, κυρίως μέσω της Πάτρας προς την Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, φορτωμένα σανταλίκες. Πολλά από τα αρχαία κλοπημαία κατέληγαν σε οίκους δημοπρασιών του εξωτερικού και σύμφωνα με πληροφορίες είναι η πρώτη φορά που στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών αναμένεται να μπουν και οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που εμπορεύονται παράνομα και πλουτίζουν από τα χαμένα προϊόντα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τώρα, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον ειδικότερα για την Πελοπόννησο, διότι δύο αγάλματα ανασύρθηκαν χτες το μεσημέρι, μεσημέρι Τρίτης, από πηγάδι παρακαλώ, στην περιοχή Πετρί, στο Πετρί της Νεμαίας. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ερευνών που είπαμε προηγουμένως για την εξάρθρωση του συγκεκριμένου κυκλώματος αρχαιοκαπηλείας. Για την υπόθεση στο Πετρί, για τα αρχεία που βρέθηκαν στην Νεμαία, έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό εντάσσεται στο γενικότερο κύκλωμα και πραγματικά στέκομαι στο ότι θα γίνουν και έλεγχοι. Φαντάζομαι είναι λογικό να γίνουν έλεγχοι και στις εταιρείες που κάνουν τις δημοπρασίες σε οίκους του εξωτερικού, διότι βγαίνουν αντικείμενα. Δεν λέω ότι όλα είναι έτσι, αλλά φαντάζομαι έχει ρωτήσει κάποιος αν αυτά τα αντικείμενα τα οποία δημοπρατούνται είναι με απόλυτα νόμιμη οδό, έχουν φτάσει στη δημοπρασία. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, κάτσε, συγγνώμη, όταν δημοπρατούνται αγάλματα και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς και έχουν ύποπτη διαδρομή, φαντάζομαι αυτό που οφείλουν να το ελέγξουν οι αρχές και φαντάζομαι θα οδηγηθούν κάπου. Δεν θα αποδώσουμε εμείς ευθύνες. Ότι οφείλουν. Το θέμα είναι ότι θα βγει κάτι από τους οίκους. Μακάρι να βγει. Πάντως πρόκειται για πολύ μεγάλο κύκλωμα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Βλέπουμε εδώ και σχετικές φωτογραφίες όπου βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα, για τα οποία κάποιοι αντιλαμβάνεσαι ότι πληρώνουν πολύ μεγάλα ποσά και κάνουν κύκλο. Βέβαια. Το ίδιο αντικείμενο μπορεί να πωληθεί 2 και 3 φορές ενδεχομένως από ιδιώτες, συλλέκτες κτλ. Να πούμε, Βασίλη μου, καταρχήν να ευχαριστήσουμε το 360 Cafe Wine Bar, το Negro Espresso Bar, το Ξένον Καφέ, το Εστιατόριο Αραπάκος, το Ικτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλης για τον τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων μας και φυσικά την etvmarket.gr για οτιδήποτε αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές μας. Να πούμε ότι μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube, drtvhd.gr και φυσικά μας ακούτε και από το Live24. Βασίλη, να πούμε ότι μετρά αντίστροφο χρόνος για την αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, με νέες τιμές να τίθονται σε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου, σε 10 ημέρες δηλαδή. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον δεν υπάρχει σημαντική μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, φέτος τα νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερο, παρόλο που το ύψος του σχετικού επιδόματος θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
Σύμφωνα με τις αλλαγές που έχουν ψηφιστεί, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης αυξάνεται από τα 0,23 στα 0,28 ευρώ ανά λίτρο. Έτσι, αν ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση του ΦΠΑ από τα 23% σε 24%, τότε η λιανική τιμή θα αυξηθεί ένα λίτρο ανά λίτρο 0,06 λεπτά. Την ίδια στιγμή, λόγω των διεθνών τιμών, η ελάχιστη λιανική τιμή σήμερα είναι 0,92 ευρώ ανά λίτρο, από πέρυσι 0,73 έως 0,75. Όλα αυτά όταν η επιδότηση για αγορά πετρελαίου θα παραμείνει στα 0,25 ευρώ ένα λίτρο, ενώ τα κριτήρια που αφορούν στη γεωγραφική ζώνη των κατοίκων αλλά και στην ποσότητα δεν αλλάζουν. Δικαιούχοι είναι οι άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως και 12.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι και 100.000 ευρώ, καθώς και έγγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ. 200.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 625 ευρώ ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη και το μέγεθος της κατοικίας του νοικοκυριού. Η χώρα έχει χωριστεί σε 4 γεωγραφικές ζώνες, ανάλογα με τις μέσες θερμοκρασίες που επικρατούν σε αυτές. Στην πρώτη ζώνη περιλαμβάνονται οι νομοί Γρεβενών, Δράμας, Ευρυτανίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερών, Φλόρινας. Στους νομούς αυτούς το επίδομα χορηγείται για ποσότητα 25 λίτρων πετρελαίου ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανής κατοικίας. Στη δεύτερη ζώνη εντάζονται οι νομοί Αρκαδίας, Εύρου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκής, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων και Χαλκιδικής. Στους νομούς αυτούς επιδοτούνται 15 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό κυρίας κατοικίας. Στην τρίτη ζώνη ανήκουν οι νομοί Έτωλο, Ακαρνανίας, Άρτας, Αττικής, εκτός Κυθύρων και νησιών Θεσσαλονικού, Αχαΐας, Βιωτίας, Ευβοίας, Ηλίας, Θεσπρωτείας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιωτίδας, Φωκίδας και Χίου. Στους νομούς αυτούς επιδοτούνται μέχρι και 8 λίτρα πετρελαίου ανά τετραγωνικό κυρίας κατοικίας. Τέταρτη ζώνη ανήκουν οι νομοί Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλαινίας και Ιθάκης, Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων, τα Κύθαρα και τα νησιά του Σαλονικού. Στους νομούς αυτούς επιδοτούνται με 5 λίτρα πετρελαίου θέρμανση ανά τετραγωνικό κυρίας κατοικίας. Οι αιτήσεις για το επίδομα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω στο σελίδα www.gsis.gr και τα ποσά που αντιστοιχούν στους δικαιούχους θα καταβάλλονται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Καλό θα είναι όσοι πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και... Ελπίζω να μην κατασκευθούν τα ποσά αυτά. Ναι, αν σου πω ότι αυτό σκεφτόμουν την ώρα που βγήκε τους λογαριασμούς. Μην γίνει συμψηφισμός και κατασκευθούν τώρα, αυτά τα ποσά. Τώρα μιας και είπες αυτό. Είχαμε πει τις περασμένες ημέρες για το POS. Τελικά για να πάρεις POS στην επιχείρησή σου είναι καθόλου απλό, να ξέρεις. Εκτός από όλα αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι πρέπει να πληρώσουμε 280 ευρώ εφάπαξ ή σε 12 μηνιαίες δόσεις, συν κάθε 60 μήνες. Ευρώ κάθε 6 μήνες για τη συναλλαγή που γίνεται και ας είναι στην ίδια τράπεζα. Δηλαδή, αν εγώ έρθω με τράπεζα, κάρτα τράπεζας Πειραιώς στο POS το δικό σου, το οποίο είναι στην τράπεζα Πειραιώς, δεν έχει σημασία, θα πληρώσει 60 ευρώ το εξάμηνο. Εκτός από αυτό, ζητούν τώρα, μάλλον όχι, σου ανοίγουν άλλον λογαριασμό, δηλαδή έναν όψεως, όπου τα χρήματα θα πηγαίνουν εκεί. Από το λογαριασμό αυτό δεν μπορείς να κάνεις πληρωμές, οποιασδήποτε πληρωμές, παρά μόνο σε προμηθευτές σου και προμηθευτές εντός Ελλάδας. Αν θέλεις να κάνεις μια πληρωμή στην Ιταλία για μια εισαγωγή που σου έρχεται, απαγορεύεται. Από τα χρήματα που έχει εισπράξει δηλαδή η επιχείρηση μέσω του POS και έχουν μπει στον λογαριασμό όψεως. Αν η επιχείρηση είναι παλιά, δεν σου δίνουν μπλοκ επιταγών για να μπορείς να πάρεις τα χρήματά σου από τον όψεως. Αν είναι καινούργια, σου δίνουν μπλοκ επιταγών για να πάρεις τα χρήματά σου από τον όψεως σου, τα λεφτά σου. Τόσο απλά. Λόγια... Μην πάρετε POS. Με λίγα λόγια, μην έχετε την επιχείρηση. Μην κάνετε τίποτα, δεν ξέρω. Δηλαδή εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολο. Κάπου διάβαζα χθες μια επιχείρηση. Ήμουν εκεί, έτσι. Ήμουν εκεί μπροστά, δηλαδή είδα όλη τη διαδικασία. Κάπου διάβαζα ότι μια επιχείρηση με 100 χιλιάρικα κέρδος, έτσι όπως είναι η φορολόγηση, θα βρεθεί να βάλει και 10 χιλιάρικα. Βεβαίως. Μπαίνει και 10 χιλιάρικα μέσα. Ναι. Αν ισχύει, θα το δω λίγο, γιατί δεν θέλω να βγάζω βιαστικά συμπεράσματα. Αν ισχύει, δεν είναι εύκολο. Το είδα κάπου σε σοβαρό χώρο, έτσι διαδικτυακό. Συγχαρητήρια σε όλους. Δηλαδή να βγάζει ο άνθρωπος, να καταφέρνει να βγάζει κέρδος, που δεν είναι και σίγουρο ότι θα βγάλει κέρδος. Και να βάζει και από την τσέπη του για την φορολόγηση. Είχαμε καλά, χθες... μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την προκαταβολή φόρου, έτσι. Ναι. Όλα αυτά μαζί. Προκαταβολή φόρου, φόρου εισοδήματος, αλληλεγγύης κτλ. Όλα μαζί. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Να πούμε ότι χθες, να σε πω σε μια άλλη είδηση,
Επέστρεψαν μετά από 42 χρόνια τα λείψανα των 16 καταδρομέων που σκοτώθηκαν από τραγικό λάθος της αεράμινας στα μεσάνυχτα της 20 Ιουλίου του 1974 κατά την κατάρρευση του αεροσκάφους Νοράτλας, νίκη 4, της πολεμικής αεροπορίας. Τότε ήταν μεταφορά για, για τον Ατίλα, των καταδρομέων στην Ίσο. Να πούμε πως ανάμεσα στους 16 πεσόντες είναι και ο Ευάγγελος Τσάκωνας από την Αργολίδα. Και σήμερα το μεσημέρι, στις 12, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Κολιάκι, θα γίνει η νεκρόσιμη ακολουθία και ο ενταφιασμός των λειψάνων στο κημητήριο του χωριού. Σήμερα στις 12 η ώρα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Κολιάκι. Υπήρχε κόσμος χθες, πολιτική, είδα το βλέπω σε φωτογραφίες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στρατιωτικοί, εκπρόσωποι κτλ. Για την υποδοχή. Αξιωματική αναποστρατεία, καταδρομή στο από εκείνη την περίοδο. Βλέπω για παράδειγμα τον κύριο Ντούβα εδώ που ήταν υπολοχαγός εκείνη την περίοδο. Είχε διατελέσει και αρχηγός του Γενικού Πυρεαλίου Στρατού. Στην Δεκέλεια, στο Τατόι, για την άφιξη των λειψάνων. Μάλιστα. Να σε πάω λίγο και σε μια είδηση που είχαμε. Ευχάριστη δεν τη λες ακριβώς. Ανακούφιση είναι για το Κρανίδι. Ναι. Θα σου διαβάσω ακριβώς την ανάλυση που έχει κάνει ο κύριος Σφυρής για το ΙΚΑ Κρανιδίου. Υπήρξε χθες συνάντηση όπως είχαμε πει με τον κύριο Καλαματιανό. Υπάρχει ο κύριος Σφυρής. Υπάρχει, στο Facebook τον βλέπουμε τώρα. Στο Facebook. Εντάξει, okay. Μετά τη συνάντηση με τον διοικητή του ΙΚΑ, κύριο Καλαματιανό, η επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας, την αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου, κυρία Μαρκέλα Μπίμπα, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης, κύριο Μπαλαμπάνη κτλ. Στη συνάντηση ήταν ο βουλευτής επίσης Αργολίδας, ο κύριος Γκιόλας, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και στέλεχος της ΛΑΕ, κύριος Πετράκος. Ο διοικητής του ΙΚΑ δεσμεύτηκε ότι ωστότε δημιουργηθεί ο νέος φορέας ασφάλισης, το ΙΚΑ θα παραμείνει ως έχει και θα συζητηθεί στο νέο φορέα η λειτουργία του και οι αρμοδιότητές του. Ο κύριος Σφυρής δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει το υποκατάστημα και ότι θα βρεθεί χώρος με ενίκιο 500 ευρώ. Και σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος θα στεγάσει το ΙΚΑ προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι της Ερμιονίδας. Εδώ τώρα φτάσαμε στο σημείο. Αυτό δεν νομίζω να είναι λόγος ούτε φυσικασμού ούτε για πανηγύρια, διότι φτάνουμε στο σημείο ότι δημιουργούμε ένα πρόβλημα, το λύνουμε σε εισαγωγικά ή τέλος πάντων το ομαλοποιούμε για την ώρα. Μην πανηγυρίσουμε και γι' αυτό, δεν νομίζω κανένας να πανηγυρίζει για αυτό το θέμα. Και λέει ότι ωστότε δημιουργηθεί νέος φορέας ασφάλισης. Δεν ξέρω τώρα αυτό τι σημαίνει, θα δούμε. Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι καλά τα νέα, υπό την έννοια ότι θα παραμένει για την ώρα το ΙΚΑ στο Κρανίδι. Άρα αξίζουν σε κάποιον συγχαρητήρια. Φαντάζομαι εντάξει, δεν είναι τώρα ούτε θέλουν να ακούσουν και συγχαρητήρια οι φορείς. Είναι στην τοπική κοινωνία που κινητοποιείται και φωνάζει από την πρώτη στιγμή και λέει ότι. Άμεσα. Δεν άφησαν λεπτό ανεκμετάλλευτο, έτσι, να το πούμε. Χωρίς να θέλω να γκρινιάξω, να πω ότι μακάρι να μην κρύβεται κάτι και μετά από 2-3 εβδομάδες, μήνες, ξέρω εγώ, ανακοινηθεί πάλι το θέμα. Να τελειώσει εδώ. Σωστά. Να πούμε λιγάκι για τον καιρό, Βασίλη μου, ότι σιγά σιγά κάτι μας αλλάζει. Θα δούμε. Να πούμε ότι όσον αφορά τη Δυτική Πελοπόννησο, θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία από 15-26 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο τοπικά 4-6 βαθμούς χαμηλότερη. Όσον αφορά την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα σποραδικές βροχές στα ανατολικά. Βορειοδυτική άνεμη 3-4 και τοπικά 5-6 μποφόρ, οι οποίοι βαθμία νότια θα γίνουν βόρειοι. Θερμοκρασία από 15-27 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια τοπικά 2-4 βαθμούς χαμηλότερη. Σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Μην μας τα χαλάς τώρα, κερέ, μην μας τα χαλάς. Τι ωραία που ήμασταν. Θα τα χαλάσει κάποιος. Εντάξει. Να μην τα χαλάσει πολύ. Να μην τα χαλάσει πολύ. Γιατί έχουμε και μειωμένα επιδόματα θέρμανσης, να έχουμε ήπιο χειμώνα, για αυτό που είπες πριν δηλαδή. Οπότε φαίνεται. Κάνουμε το σταυρό μας να έχουμε έναν ήπιο χειμώνα. Μακάρι. Γιατί. Μακάρι. Δεν βλέπω. Υπάρξει πολύ μεγάλο από θέμα. Από την τιμή του πετρελαίου να έχουμε κάποια ευχάριστη είδηση. Να πούμε για το Λύκειο και την είσοδο σε ΕΗ και ΤΕΗ. Τα πάνω κάτω έρχονται με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτά λόγω του υπομνήματος του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία Αντώνη Λιάκο, που υποβλήθηκε στον Υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη. Στο υπόμνημα του, ο κύριος Λιάκος προτείνει φίτηση 4 ετών στο γυμνάσιο και ακολούθηση εισαγωγή στο Λύκειο. Στο υπόμνημα, εισηγείται η επιστροφή του θεσμού της Τράπεζας Θεμάτων για τις εξετάσεις πρώτη Λυκείου. Το θέμα των εξετάσεων στην πρώτη Λυκείου θα ορίζονται κατά ένα μέρος από τους διδάσκοντες και κατά ένα μέρος θα αντλούνται από Τράπεζα Θεμάτων, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Τα θέματα αρχικά τουλάχιστον και ως μεταβατική φάση θα ορίζονται από μια κεντρική επιτροπή εξετάσεων για όλη την Ελλάδα για να διασφαλιστεί το διάβλητο των αποτελεσμάτων. Στα επόμενα χρόνια θα είναι
εφικτό να είναι διαφοροποιημένα για κάθε σχολείο ή περιφέρεια, με διασφάλιση φυσικά του αδιάβλητου για την στάθμισή τους. Να πούμε ότι ο κύριος Λιάκος προτείνει τη θέσπιση εθνικού απολυτηρίου, βάσει του οποίου θα γίνεται η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών στα ΕΗ και ΤΕΗ της χώρας, δηλαδή δεν θα υπάρχει ούτε βαθμός πρόσβασης, ούτε μηχανογραφικό δελτίο προς συμπλήρωση από τους μαθητές. Για την απόκτηση του εθνικού απολυτηρίου θα απαιτείται συγγραφή διπλωματικής εργασίας, την τελευταία τάξη του Λυκείου, συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής αγωγής και σε προγράμματα δημιουργικότητας, εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς. Τα ΕΗ και ΤΕΗ από την πλευρά τους θα προκηρύξουν τις θέσεις για τους πρωτοετής φοιτητές και στη συνέχεια θα είναι υποχρεωμένα για την επιλογή να στηρίζονται 180% στο εθνικό απολυτήριο που απέκτησε κάθε υποψήφιος και κατά 20% σε προσόντα τα οποία θα καθορίζονται ανά τμήμα. Όσον αφορά το πιστοποιητικό σπουδών, για όσους μαθητές δεν καταφέρουν να πάρουν το εθνικό απολυτήριο, προβλέπεται ένα πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο θα πιστοποιείται τι ακριβώς έχει επιτύχει ο μαθητής, θα αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό ακαδημιών, πιστοτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων. Έτσι, οι κάτοχοι θα μπορούν ακόμη και να διεκδικήσουν την εισαγωγή σε κάποιο τριτοβάθμιο ίδρυμα, εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει, ενώ θα μπορούν να φοιτήσουν και σε ιδρύματα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε επαγγελματικά Ινστιτούτα κλπ. Μάλιστα. 11 η ώρα, να ακούσετε τίποτα σιρήνες, μην πανικοβληθείτε, να πούμε. Τι έχουμε δοκιμαστικό? Έχουμε δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σιρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα σήμερα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενιών. Όπως αναφέρει στη σχετική του ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η ενεργοποίηση των σιρήνων θα πραγματοποιηθεί ως εξής. Στις 11 η ώρα, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης για 60 δευτερόλεπτα, διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης. Και 5 λεπτά αργότερα, στις 11 και 5, σήμανση λήξη συναγερμού, επίσης για 60 δευτερόλεπτα, συνεχής ήχος σταθερής έντασης. Η ενεργοποίηση των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα και δεν συντρέχει κανένας λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας. Στο Ναύπλιο, ξέρω, έχει και στο Άργος, φαντάζομαι. Λογικό. Στο Ναύπλιο, ναι, έχω ακούσει. Μα λογική. Είχαμε και εγγένεια χθες. Πού? Είχαμε εγγένεια. Πού? Νέα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, στην Πειραιώς. Α. Με κάθε εκεί επισημότητα έγιναν τα εγγένεια, παρουσία στελεχών στην Πειραιώς. Για να δούμε τι λέει το κτίριο. Πειραιώς 62. Μάλιστα. Στην Πειραιώς 62 είναι η νέα έδρα του κόμματος. Τα γραφεία είχαν αρχίσει, είχε ξεκινήσει τη λειτουργία άτυπα από τις 18 Αυγούστου. Μάλιστα, διαβάζω εδώ ότι ο αγιασμός τελέστηκε από τον πατέρα Θεόδωρο, ο οποίος ήταν και δάσκαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Α, δεν πήγε στο κολέγιο εκεί. Όχι, ναι, δεν ξέρω αν υπήρξε πρόσκληση εκεί. Προφανώς για συμβολικούς λόγους, που ο πατέρας Θεόδωρος λέει ότι ήταν και δάσκαλος στο κολέγιο. Ο ιερέας μίλησε με τα καλύτερα λόγια, αρχιμανδρίτης νομίζω είναι, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και λέει και φέρεται να είπε: σας χαρίζω αυτό το σταυρό, γιατί σύντομα θα κληθείτε να σηκώσετε το σταυρό της Ελλάδας. Είπε. Γιατί. Εκεί. Μακάβριος ακούγεται. Πώς ακούγεται έτσι. Όχι, δεν είναι. Συμβολικό ότι βέβαια. Εντάξει, είναι βαρύ. Ότι η Ελλάδα σηκώνει σταυρό. Τι ξέρει, σαν να του λέει πω ότι έχεις να πάθεις. Αν πας. Ναι, εδώ βλέπω και φωτογραφίες. Έτσι ξέρεις, τα στελέχη εκεί βάλουν όλοι τα καλά τους κτλ. Στριμωχτήκαν να βγάλουν μια φωτογραφία, ξέρεις. Γιατί. Εντάξει, μπορεί να είμαστε και σε προεκλογική περίοδο άτυπα κατά κάποιο τρόπο. Ναι, και τα social κάνουν τη δουλειά τους. Ναι, καλά γίνεται. Κάνουν πολύ καλά. Καλά τα social media. Και Facebook και Twitter και τα λοιπά, για αυτές τις περιπτώσεις έχουμε κατά καιρούς ταχθεί προφανώς υπέρ, αλλά ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις είναι μανούλα, έτσι. Για εκδηλώσεις, για ανέβασε μια φωτογραφία από την τάδε εκδήλωση και είμαι δίπλα στην τάδε μεγαλοπαράγοντα ή μικροπαράγοντα ή στέλεχος ή καθαρίστρια, όπως λες εσύ, δεν ξέρω τι και τα λοιπά, ναι, του ναι, τάδε υπουργείου. Ναι, 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 ναι. Και δείτε με εδώ που είμαι παρέα με τον τάδε, που ο οποίος παλιά ήταν, αν θυμάστε, αυτός που αυτό και τα λοιπά. Είναι ένα ωραίο. Γίνεται ένα ωραίο παιχνιδάκι. Μάλιστα. Φωτογραφίες βλέπουμε εδώ, την πρώην αρχηγή, ο κ. Καραμαλής βλέπουμε εδώ, ο κ. Σαμαράς, ο κ. Πλακιωτάκης. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τη συνέντευξη του κ. Προβόπουλου την ακούσες, του πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας? Συνέντευξη, εγώ άκουσα λίγο από την επιτροπή που πέρασε. Ακού λοιπόν. Βαρύτα τις ευθύνες στην πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ που προκάλεσε τα capital controls και την τρίτη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, καταλόγησε ο πρώην διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, επισημένοντας πως ακόμη και σήμερα η χώρα δεν διαθέτει συγκεκριμένο πλάνο εξόδου από την κρίση, με αποτέλεσμα να κινούμαστε στην αβεβαιότητα. Μίλησε για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η κρίση στην Ελλάδα θα μπορούσε να κρατήσει 3 χρόνια. Δεν θα μπορούσε η χώρα να γλιτώσει το ταρακούνημα.
Όμως θα μπορούσε, αν είχαν εφαρμοστεί πιο σωστές πολιτικές, να είχε σταματήσει εκεί τον κατήφορο και να δεχθεί μείωση του ΕΠ κατά 15% αντί για 26% που είναι τώρα και να έχει μπει σήμερα σε αναπτυξιακή πορεία. Χάσαμε σήμερα 26% του ΑΕΠ και κανείς δεν ξέρει ποια είναι η πορεία. Η αβεβαιότητα είναι τεράστιο αρνητικό οικονομικό στοιχείο για τους οικονομικούς παράγοντες. Επιπροσθέτως υποστήριξε πως το 2014 θα έκλεινε με μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ αν οι προεδρικές εκλογές δεν ανέτρεπαν τη θετική πορεία της οικονομίας. Η χώρα θα πληρώνει τις συνέπειες των capital controls για μία δεκαετία. Συγκεκριμένο ο κεντρικός τραπεζίτης χαρακτήρισε την επιβολή και των capital controls μεγάλο λάθος που θα το πληρώνει η χώρα για μία δεκαετία ακόμη. Θεωρώ ότι τα capital controls ήταν μεγάλο λάθος, θεωρώ ότι θα το πληρώνουμε αυτό για μία δεκαετία, αλλά δεν νομοθετεί η Τράπεζα της Ελλάδας, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της αυτό, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έγινε και παρουσίαση τριών λόγων που, κατά τη γνώμη του, λειτουργήσαν καταλυτικά για την αδυναμία της χώρας να ξεπεράσει την κρίση. Αναλυτικά, το επίμαχο απόσπασμα έχει ως εξής. Τον ρώτησαν τέλος πάντων τι εννοείται όταν λέτε ότι η κρίση θα μπορούσε να εξεπεραστεί σε 3 χρόνια, γιατί πήγε στραβά. Και ο κ. Πουρβόπουλος απάντησε ότι σε άλλες χώρες τελείωσαν με τα μνημόνια. Σε εμάς ακόμη οι μύτες τρέχουν. Εμοραγούμε και το χειρότερο, δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθούμε. Δεν έχουμε ορατότητα που οδηγούμαστε και το λέω με λύπη αυτό μετά από 8 χρόνια. Έχω πει στο παρελθόν για ποιο λόγο το ελληνικό μνημόνιο δεν είχε την επιτυχία των άλλων. Υπάρχουν τρεις παράγοντες. Μίλησε για την κρίση που ήταν πολύ μεγαλύτερη, για το χρέος και τα ελλείμματα της ανταγωνιστικότητας. Ότι εμείς ως χώρα και πολίτες δεν πήραμε πάνω μας την ιδιοκτησία του προγράμματος. Μίλησε για όλα, εν πάση περιπτώσει. Ο κ. Πουρβόπουλος πέρασε από μια επιτροπή, η Αλεξία μου, και είπε: δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Ο κ. Πουρβόπουλος που ήταν διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Και ότι όλα αυτά για 10 χρόνια θα μας ταλαιπωρούν ακόμη. Τον είδα στην επιτροπή να ρωτάτε, συγγνώμη, δίνατε δάνεια σε κόμματα και. Μιλάμε για δάνεια τώρα, δεν μιλάμε για 10, 20, 30, 100 χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δίνατε δάνεια σε κόμματα, δίνατε δάνεια σε μεγάλους ομίλους media και ενώ βλέπατε ότι δεν πρόκειται να τα πάρετε, δεν υπήρχαν τα αντικειμενικά αντικειμενική εξασφάλιση, πώς τα δίνατε, ελέγξατε ποτέ και τι δόθηκαν αυτά τα δάνεια. Αυτό από εδώ, από εκεί, δεν έδωσε ουσιαστική απάντηση. Συγγνώμη, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν μια τράπεζα δίνει αφιδώς δάνεια, δεν πρέπει να την ελέγξει? Δεν είναι υποπτική αρχή? Άμα είχαν πάρει εντολή από υπουργούς και πρωθυπουργούς. Εκεί πρέπει να απαντήσει ο κ. Γιατί ο καλά είναι να κάνει επισημάνσεις ο κ. Προβόπουλος. Αν πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο. Καλά είναι να μας λέει ο κ. Προβόπουλος. Δεν μπορούσε να κάνει ο κ. Προβόπουλος. Σωστά. Αν είχε άνωθεν σωστά, εντολή. Σωστά. Ούτε μπορούσε αυτά, να. Βέβαια, όμως... Δεν μπορούσε να βγει και να πει, μα τι λέτε, εγώ με την έγκριση του πρωθυπουργού ή του τάδε υπουργού. Ναι, αλλά θα λέει ο Κουρίς. Το τι λες, λέμε αν ναι, πιάσουμε το, αυτό το ενδεχόμενο. Το τι λες, ξέρεις, έχει άλλη αξία από επίσης, το τι μένει. Επίσης λέει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν έχει business plan. Εντάξει, όλα πηγαίνει αυτά, έτσι. Καμία αντίρρηση. Εγώ να συμφωνήσω και στις διαπιστώσεις που κάνει και με αυτά που έχει, τεχνοκράτες είναι κτλ. Αλλά ακριβώς επειδή είναι τεχνοκράτης, δεν έπρεπε να δούμε γιατί δόθηκαν αυτά τα πράγματα, για τα δάνεια. Μιλάμε τώρα για ποσά τα οποία άκουσα προχθές, μου διαφέρει και το όνομά του, ένα μεγάλο στέλεχος εκεί της Τράπεζας της Ελλάδος σήμερα, ο οποίος είπε ούτε σε 200 χρόνια δεν θα πληρωθούν αυτά τα δάνεια. Και μιλάω για τα κόμματα, έτσι. Μιλάω για τα κόμματα. Και για τα φυσικά και για τα μίντια. Η Επιτροπή διερευνά πώς δόθηκαν δάνεια. Θα υπάρχουν άραγε κόμματα σε 200 χρόνια? Δεν ξέρω. Καλό. Καλό. Διερευνά λοιπόν η Επιτροπή πώς δόθηκαν δάνεια αυτού του ύψους. Έχουν αλλάξει εταιρείες, ξέρουν τον τρόπο. Αλλάζουν εταιρείες. Στα κόμματα και στα ΜΜΕ. Αλλάζουν εταιρείες. Αλλάζοντας εταιρείες, φεύγει μία, έρχεται εγώ, και μία, δεν χωστά. Και να σου το πω κι αλλιώ, δεν λέω να μην δοθούν δάνεια στα κόμματα. Να δοθούν δάνεια στα κόμματα. Αλλά να δοθούν δάνεια που πληρώνονται και από τη στιγμή που δεν πληρώνονται, μην δίνονται άλλα. Και οι εγγυήσεις που βάζει το κόμμα είναι μια μελλοντική κρατική επιχορήγηση, στην οποία βάσει ενός ποσοστού που μελλοντικά ενδεχομένως θα έχει, επειδή κάνει καλές παρουσίες, επειδή φαντάζεται ότι θα έχει, επειδή οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν καλά, να πάρει. Δεν πάει έτσι, με συγχωρείς. Και στο ξαναλέω, δεν είμαι κατά το να πάρουν δάνεια τα κόμματα. Το τι θα τα κάνουν τα κόμματα τα λεφτά που παίρνουν είναι δικός τους λογαριασμός. Αν θα τα κακοδιαχειριστούν, αν θα τα έχουν σε χρηματοκιβώτια, αν θα αγοράσουν ακίνητα, αν θα αγοράσουν αυτοκίνητα, αν θα κάνουν δεξιώσεις, αν θα αγοράσουν ψηφοφόρους, σε εισαγωγικά, το θα αγοράσουν, είναι δικό τους θέμα. Δεν με απασχολεί εμένα αυτό. Αλλά με απασχολεί αν οι τράπεζες δίνανε παρανόμως χρήματα σε κόμματα. Χρήματα τα οποία είναι του ελληνικού λαού μέσω της ανακεφαλαιοποίησης και από ό,τι φαίνεται δεν θα επιστραφούν ποτέ. Διότι έχουμε ανθρώπους που έχουν αυτοκτονήσει, έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που έχουν αυτοκτονήσει και για τις δανειοδοτήσεις, γιατί δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν και δεν μπορεί να έρχονται
οι κήρυκες της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, τα κόμματα, να κουνάνε το δάχτυλο στον κόσμο και να του λένε θα πάρεις μέτρα, όταν οι ίδιοι έχουν σκανδαλωδώς σε κάποιες περιπτώσεις δανειοδοτηθεί με δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Δεν γίνεται αυτό, Αλεξία μου. Και θα πρέπει αυτή η επιτροπή να καταλήξει κάπου. Θέλω να δούμε να καταλήγει κάπου αυτή η επιτροπή. Και όχι απλά να περνάνε από εκεί άνθρωποι οι οποίοι λίγο πολύ μας είπαν «Α, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν κατάλαβα, συγγνώμη». Εσείς τι κάνατε εκεί? Τι κάνατε? Δόθηκαν εκατομμύρια, Αλεξία. Και δεν διαχωρίζω μόνο τα κόμματα, και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέω να φέρω, έτσι, η Επιτροπή Δερευνά και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπου δόθηκαν, δεν μπορεί να πηγαίνουν τώρα μεγάλο στελέχοι, μεγάλο παράγοντες στον ΜΜΕ και να λένε πήρα ένα δανειάκι 50 εκατομμύρια για να πληρώσω ένα άλλο παλιό που είχα πάρει 45. Συγγνώμη. Και τώρα που δεν έχω, θα δω, ίσως μελλοντικά θα ασχοληθώ με το ίντερνετ, είπε κάποιος εκεί, μου διαφεύγει το όνομά του. Όχι, όχι, Ψυχάρης. Θα ασχοληθούμε, λέει, με το ίντερνετ και. Ή ο Μπόμπολος, δεν θυμάμαι. Τώρα που θα κλείσει το Μέγκα, τι θα κάνετε, πώς πήρατε δάνεια? Θα ασχοληθούμε ίσως με το ίντερνετ, θα δούμε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχουν ακουστεί φεδρά πράγματα στην Επιτροπή. Πρέπει η Επιτροπή αυτή, αν θέλει να περισσώσει λίγο από το κύρος, όποιο κύρος έχει μείνει στον κοινοβουλευτισμό, να οδηγηθεί σε ουσιαστική διερεύνηση. Αλλιώς ήταν να είχαμε να λέγαμε, με λίγα λόγια, Αλεξία μου. Σωστά. Και επειδή να είχαμε να λέγαμε, 9:32 πρώτα λεπτά. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRTV HD. Μας ακούτε από το Live24. Μας ακούτε από τους 92,2 στο FM. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. 9:41 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRTV HD και φυσικά μας ακούτε και από το Live24. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου εκεί είναι ο καλός μας συνεργάτης, ο Μάκης ο Τουμάσης από τη Βουλή. Μάκη, καλή σου μέρα. Παιδιά, καλημέρα από την Αθήνα. Σας αγιάσανε? Σας αγιάσανε, όλα καλά? Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, γιατί κορυφώνονται οι αντιδράσεις της κοινωνίας για τα φοροπηχτικά μέτρα της κυβέρνησης, ναι, που με το σύνθημα, όπως θυμόμαστε, πρώτη φορά αριστερά, υποσχέθηκε σχεδόν τα πάντα στους πάντες. Οι τριβές και οι ανταγωνισμοί, ακόμα και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κρύβονται πλέον. Ένα χρόνο μετά τις εκλογές η φθορά είναι μάλλον αρκετά μεγαλύτερη από όσο συνήθως υπάρχει. Άλλωστε, ξέρουμε ότι είχαμε και σκάνδαλα που συμμετείχαν και πρωταγωνίστησαν επιφανή και προβεβλημένα κυβερνητικά στελέχη. Θυμόμαστε πόσο γρήγορα προσπάθησαν να καλύψουν και έχει καλυφθεί για την κοινή γνώμη το δυστύχημα στην Αίγινα, που πρωταγωνίστησαν σύμφωνα με όσα ξέρουμε παρασκηνιακά σημαντικές προσωπικότητες του κόμματος. Παρασκηνιακά τώρα λέγονται πολλά τώρα. Τι έχει από ναι, έχουν όμως ακουστεί παρασκηνιακά πάντως. Έχουν ακουστεί. Λέω εντάξει, παρασκηνιακά, ναι, ότι οδηγούσε ο κύριος Σταθάκης. Μάλιστα. Αλλά βέβαια έχει θαυτεί το όλο θέμα. Όπως βλέπετε, δεν παίζει πουθενά, ούτε σε κανάλια, ούτε σε ραδιόφωνα, ούτε σε εφημερίδες, πουθενά. Να πούμε ότι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που θα πραγματοποιηθεί στο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, στο ΤΑΠΙΤΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ από 13 ως 16 την άλλη εβδομάδα, μηνός, την άλλη εβδομάδα, εκεί θα ξεκαθαρίσουν κάποια πρώτα πράγματα έως αρκετά. Ναι. Αφού πολλοί ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα, γιατί κανείς δεν εκτιμά πως η κυβέρνηση θα μπορέσει να σταθεί όρθια το αργότερο μετά την Άνοιξη, μέχρι την Άνοιξη δηλαδή το Μάρτιο της δίνουν ζωή, που σημαίνει ότι η φθορά έχει αρχίσει και το ενδεχόμενο αντικείματος εκλογικού είναι πιθανό οποτεδήποτε. Είναι μέσα στα σενάρια, δηλαδή ακόμα και κάποιο να εισηγηθεί το κομματικό όργανο, τέλος πάντων, εκεί στο συνέδριό του, να εισηγηθούν και στον Πρωθυπουργό, να σκεφτεί σοβαρά να προχωρήσει και σε εκλογές. Είναι μέσα στα ενδεχόμενα, λέμε, έτσι, δεν είμαστε εκεί. Έχει αρχίσει μια επικοινωνιακή επίθεση αντεπίθεσης από πλευράς του Πρωθυπουργού, γιατί μιλώντας χθες. Έχει αρχίσει, δεν την έχουμε καταλάβει. Μιλώντας χθες στους οικονομικούς υπουργούς του, αναφέρθηκε στην υπέρβαση των φορολογικών εσόδων,
που το ξεπεράσαμε το Σεπτέμβριο, έχει αναπτερωθεί το ηθικό, έδωσε το έναυσμα για ενεργοποίηση της κυβέρνησης και της επίσπευσης της κατάθεσης νομοσχεδίων που αφορούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αποκάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων. Πάντως παραμένει το πρόβλημα. Από αυτά έχει αναπτερωθεί το ηθικό, δηλαδή. Πιστεύει ότι θα βγάλει χρήματα. Κάνει μια προσπάθεια η κυβέρνηση. Πιστεύει ότι θα βγάλει χρήματα, γιατί είδα ότι να πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι επειδή εισέπραξε φόρους, ότι πανηγύρισε και για τα έσοδα. Δηλαδή ότι ναι, αυτό είναι. Οι φόροι που είναι η θηλιά της πραγματικής οικονομίας και πανηγυρίζουν. Δηλαδή οι άνθρωποι. Εντάξει. Αυτά ένα μικρό παιδί τα ξέρει, φαντάζομαι. Δεν είναι. Άμα μένα μου πάρει με φόρο, με το ζόρι μου πάρει φόρους από το σπίτι, δεν μπορεί να πανηγυρίζει ότι πα καλά ως οικονομία. Δηλαδή. Ναι, επικοινωνιακά έτσι πρέπει να κάνει, γιατί αλλιώ θα πρέπει να φύγει. Ναι, επικοινωνιακά το θέμα είναι ποιοι τον ακολουθούν και θα σε πήγαιναν στι δημοσκοπήσει. Το οποίο είναι ανοιχτό με την εκκλησία, έτσι. Ακριβώ. Τι γίνεται. Πάμε λίγο και στην εκκλησία να το κλείσουμε. Με τον Ιερόνυμο εκεί, πώ το είδε το κλίμα. Φαίνεται να χρειαστεί. Έκανε μια εκτεταμένη εισήγηση ο αρχιεπίσκοπος, όπου ανέλησε και το νομικό και το ιστορικό υπόβαθρο των σχέσεων εκκλησίας κράτους και έστειλε μήνυμα σε όλους και σε κυβέρνηση και στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και στην κοινωνία ότι έχουν διακριτούς ρόλους και τρόπους η ελληνική πολιτεία και εμφανίστηκε για πρώτη φορά να προσπαθεί να αποκτήσει ένα ηγετικό προφίλ, γιατί μέχρι τώρα ζει στη σκιά του μακαριστού Χριστόδουλου, ο οποίος ήταν, όπως ξέρουμε, εξαιρετικά αγαπητός και από θρησκευόμενους και από μη. Και πολύ ένα... δυναμικός, πάρα πολύ δυναμικός. Ο μακαριστός. Μάκη μου, αληθεύει ότι ο κύριος Φίλης προσπαθούσε να κρυφτεί? Συγγνώμη, δεν σε ακούω. Αληθεύει ότι ο κύριος Φίλης προσπαθούσε να κρυφτεί? Ήθελε να αποφύγει, επειδή ξέρει ότι είναι στο μάτι του Κυκλώνα και για την κοινωνία και για το... και για το κόμμα του, σε πολλά στελέχη του κόμματός του, προσπαθούσε να αποφύγει και προσπαθεί να αποφύγει. Ναι. Όμως από την άλλη πλευρά είναι ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που έχει στηρίξει τον Πρωθυπουργό και δεν νομίζω ότι εύκολα θα φύγει από το. Από την άλλη πλευρά να πούμε όμως ότι υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία, όπου μεταφέρθηκε στο επισήμως πια, στο νέο αρχηγείο της, στο Μοσχάτο, εδώ Πειραιώς, με κάποιο συμβολισμό, γιατί συμπληρώθηκαν σήμερα τα 42 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μάλιστα. Υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί, σημαντικές παρουσίες Αντώνη Σαμαρά, Βαγγέλη Μημαράκη, Γιάννη Πλακιωτάκη και φυσικά Κωνσταντίνου Καραμαλή, μαζί με όλα τα μεγάλα στελέχη. Έγινε αγιασμός, όπως το είπαμε και από χθες. Τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσον ο αγιασμός θα βοηθήσει να φύγουν τα κακά δαιμόνια από τη Νέα Δημοκρατία και της ενισχύσεις, της φιλοδοξίας και τα όνειρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και αυτή πάντως σε εκλογική ετοιμότητα και σε ένα γερμό δηλώνουν. Και η Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα. Το ίδιο ανακοίνωσε και το ΠΑΣΟΚ ότι είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Νομίζω όλοι είναι πλέον. Να πούμε όμως ότι... Για πες μου. Σε διέκοψα, να πούμε ό,τι ήθελες. Ήθελα να πω ότι υπάρχει και η Χρυσή Αυγή, η οποία είναι το τρίτο κόμμα. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, μιας και το είπες, για τον κύριο Γιατζόγλου. Τι έχει γίνει εκεί? Κάπου είχε πάει σε μια εκδήλωση ο Στίβ Γιατζόγλου. Και έχουν πέσει να τον φάνε, δηλαδή έχει γίνει ο κακός χαμός. Πήγε σε μια εκδήλωση εκεί της Χρυσής Αυγής, δεν ξέρω, στις εφημερίδες, δεν ξέρω τι έγινε. Πρώτα απ' όλα, για να είμαστε έτοιμοι, ναι, ότι όλοι βλέπουμε ότι υπάρχει μια σιωπηρή συμφωνία όλων των κομμάτων να μην αναφέρονται, να απαξιώνουν τη Χρυσή Αυγή και όλα τα κανάλια και οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα, ναι, αν θα την αναφέρουν, θα την αναφέρουν για κάτι αρκετό. Ναι, σωστά. Πάμε παρακάτω. Είχαμε λοιπόν μια εκδήλωση Χρυσής Αυγής για τα 1000 φύλλα της, όπου με πρωτοβουλία δική του, όπως δήλωσε και ο ίδιος αλλά και ο αρχηγός Χρυσής Αυγής, ο κ. Καλογιάκος, εμφανίστηκε ο κύριος Στίβ Γιατζόγλου, παλιά δόξα του ελληνικού μπάσκετ και του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι είναι εθνικής, υπέρμαχος Χρυσής Αυγής, σηκώθηκε ένας άλλος και στα μέσα για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση. Κυκλοφορεί και μια φωτογραφία που είναι εκεί, ασπάζεται τον κύριο Μιχαλολιάκο κτλ. Βεβαίως, ναι. Όταν ξεκίνησε η ομιλία,
Αναφέρθηκε σε αυτόν ο κ. Μιχαλολιάκος, ναι, καταχειροκροτούμενος για την παρουσία του στη Γιατζόγλου, ο οποίος σηκώθηκε και χαιρέτησε τον κόσμο, και μετά τη λήξη της εκδήλωσης αγκαλιαστήκανε και είχαν κάποια μικρή συνομιλία μεταξύ τους. Με έκανε και αναφορά η παρουσία του κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Όσο ηθίστε κάθε επώνυμο πρόσωπο που βρίσκεται σε... Προφανώς υποδείχθηκε στη Χρυσή Αυγή, δεν είναι πολύ επώνυμοι που... Δηλαδή, αυτοί που δεν θέλουν να στιγματιστούν, κατά σπάντων, γιατί περί αυτού πρόκειται, καλός ή κακός, έτσι για να λέμε αλήθεια τώρα. Τι λες, Βασίλη, με κοροϊδεύεις τώρα, τι να στιγματιστούν. Να λέμε αλήθεια. Ναι, να στιγματιστούν, μισό λεπτάκι, τι εννοώ το στιγματιστούν, να το εξηγήσω. Πάνω σε αυτό που είπε ο Μάκης, ότι πλέον ένα κόμμα που έχει τεθεί, που το έχει θέσει το υπόλοιπο σύστημα στο περιθώριο και οποιοςδήποτε... Ποιο περιθώριο, υπάρχει περιθώριο. Το περιθώριο το επικοινωνιακό. Ο κύριος Ντίνος Καρύδης που βγήκε βλέπω... προεκλογικά και μιλούσε για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν στιγματίστηκε και ξεφτυλίστηκε. Το θηρίο που λέγαμε προχθές για το τατουάζ δεν ξεφτυλίστηκε. Προφανώς. Δεν ασπάζομαι εγώ αυτό. Ο κύριος Δρούγκας εδώ από την τοπική μας κοινωνία δεν λέει ότι πήρα τον κόσμο στο λαιμό μου γράφοντας. Να σου πω τι εννοώ περιθώριο. Άκουγα προχθές από το Sky για παράδειγμα. Περιθώριο. Άκουγα προχθές για το Sky για ένα θέμα σοβαρό που βγάζαν τις ανακοινώσεις των κομμάτων όλων. Και τις Χρυσής Αυγής δεν τη βγάζαν για παράδειγμα. Αυτό είναι περιθώριο, αυτό εννοώ περιθώριο. Όχι, λοιπόν, περιθώριο είναι αυτοί που βγαίνουν, αυτοί που βγαίνουν και παρασύρουν τον κόσμο. Ακριβώς. Και μετά βγαίνουν και λένε: εγώ το σβήνω το τατουάζ γιατί ξεφτυλίστηκα. Εγώ παρέσυρα τον κόσμο, ξεφτυλίστηκα. Ωστόσο όμως τον έχουν παρασύρει τον κόσμο. Η αλήθεια βέβαια είναι πως ο κύριος Γιατζόγλου βγήκε την επόμενη μέρα, επειδή έπεσε το σχετικό κράξιμο, ξέρεις από όλους, ξέρω εγώ, α, πήγε στους φασίστες, δεν ξέρω τι κτλ. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει όποια επιλογή θέλει. Δεν θα πούμε εμείς τον κύριο Γιατζόγλου τι θα κάνει. Ποιος είναι ο φασισμός. Πάει, δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα δεν είναι φασισμός, είναι το άλλο. Δεν είναι αυτό, πάει. Είναι το πριν. Και νομίζω ότι απάντησε κατάλληλα, Μάκη. Υπήρξε συνέχεια, έτσι. Απάντησε σε ένα ραδιόφωνο, δεν ξέρω. Δεν είναι φασισμός που σου λένε ότι τα λεφτά σου δεν μπορείς να τα διαχειριστείς. Όχι, δεν είναι φασισμός αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι στην ένταξη αυτή που αναφέρεσαι, ο κ. Γιατζόγλου ανάμεσα σε πολλά άλλα είπε ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει στο παρελθόν και δεν με ενδιαφέρει. Εάν διαπιστώσω ότι είναι Ναζί, δεν θα με ξαναέβλεπαν. Uh-huh. Όμως αυτά ακούμε στην Ελλάδα κάθε μέρα. Πήγα στη Χρυσή Αυγή για να ακούσω επιτέλους 10 αλήθειες. Εσείς τι ακούτε κάθε μέρα από τα ραδιόφωνα? Οι Έλληνες τεινάνε, τρώνε στα σκουπίδια. Έχουμε 65.000 yeah. ξένους και 45.000 λαθρομετανάστες. Uh-huh. Είναι καλοδεχούμενοι οι μετανάστες, αλλά τους 45.000 γιατί τους πληρώνουμε και δίνω χέρι σε οποιονδήποτε. Βέβαια, πληρώνουμε αυτούς και Ελληνές. Κόβουμε τη σύνταξη αναπήρων. Π.χ. τη σύνταξη της ΑΣΠΑΣ, Βασίλη, για που κόβει. Πολλά πράγματα. Επίσης και πάνω σε αυτό, εγώ θα ήθελα να πω ότι πάνω στο σχόλιο που έγινε προηγουμένως, ότι όντως είναι αποκλεισμένο το οτιδήποτε συμβαίνει θετικό από τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι ο περιθώριο. Εγώ τώρα δεν λέω. Λέω ότι δεν υπάρχει. Μάκη, τώρα να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν έχει την κανονικότητα ως κοινοβουλευτικό κόμμα. Ως κόμμα που ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό, όπως και τα υπόλοιπα, σε ό,τι αφορά προβολή, πάνελ, συνεντεύξεις, παρουσία κτλ. Αυτό εννοώ εγώ τώρα. Αυτό είναι προφανές. Ναι. Αλλά εγώ θα ήθελα να επισημάνω, αν μου επιτραπεί, και κάτι άλλο. Ότι όποιος επώνυμος τολμήσει να πει κάτι υπέρ της Χρυσής Αυγής, τον θάβουν. Αυτό... Ακριβώς. Τον θάβουν, δέχεται bullying, όπως είναι Θέλω να σας θυμίσω. Η μόδα τώρα να λέγεται ότι δέχεται bullying κτλ. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω δύο άτομα, τα οποία εξαφανιστήκαν από την σκηνή, την κεντρική πολιτική και επικοινωνιακή σκηνή. Είναι ο Γαϊτάνος, ο οποίος είπε ότι πίσω Χρυσή Αυγή, είμαι Χρυσή Αυγή της. Έχει θαυτεί, εξαφανίστηκε, και πολύ φυσικά ο Σφαγιανάκης, ο οποίος από τη στιγμή που είπε ότι υποστηρίζω τη Χρυσή Αυγή, έχει χαθεί από παντού ο Σφαγιανάκης. Θα κάνει μεγάλη επιτυχία μαζί με τον Βασίλη Καρά. Ακριβώς, λοιπόν. Κοινές εμφανίσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα. Είπε και κάτι άλλο στη Γιατζόγλου, που εγώ αυτό κρατώ από την συνέντευξή του, την οποία άκουσα στο μεγαλύτερο μέρος. Είπε Αλεξία. Δηλαδή, λέει, το κάνατε ολόκληρο θέμα και γράφετε, κάνετε. Αν είχα πάει, λέει, στο Κουκουέ την εκδήλωση, θα έχει ανοίξει μύτη, δεν θα τρέχει τίποτα, δηλαδή. Ακριβώς. Νομίζω πως έχει τη σημασία το να τα αναφέρουμε κι αυτό. Όλοι είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εγώ, βέβαια, το λέω και στον Αντακούριο Μάκης, είμαι κατά, προσωπική μου άποψη, είμαι κατά οι καλλιτέχνες. Βέβαια, ο κύριος Γιατζόγλου δεν είναι καλλιτέχνης. Αλλά τέλος πάντων, οι άνθρωποι που. Είναι, ναι, οι καλλιτέχνες, αλλά κατ' επέκταση και άνθρωποι έτσι που είναι υπερκομματικοί και έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό που ενώνει και δεν διχάζει. Ο αθλητισμός πάντα οφείλει να ενώνει και όχι να διχάζει.
Είμαι λοιπόν κατά, προσωπική μου άποψη είναι αυτή, να κομματικοποιούνται ή να τάσσονται ανοιχτά υπέρ ή κατά κάποιου άλλου κόμματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όμως αναγνωρίζουμε στον καθέναν, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε και να μην είμαστε υποκριτές. Ή είναι ελεύθερος και κάνει ό,τι θέλει, μας αρέσει δεν μας αρέσει. Ή μετά, αν κάνει ό,τι θέλει και δεν μας αρέσει, είναι φασίστας, είναι δεν ξέρω τι κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια υποκρισία σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε. Πάντως δεν ξέρω αν θα τον εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών και σε κάποιο ψηφοδέλτιο, σε κάποια παρουσία το κόμμα αυτό. Νομίζω ότι θα μπορούσε τον Πειραιά να τον αξιοποιήσει. Στην τύχη του Γιατζόγλου, λόγω του ότι έπαιξε τον Ολυμπιακό χρόνια. Ήταν συνδεδεμένος με την ομάδα τη Χρυσή Πάσχα του Ολυμπιακού με Λίνη, Καστρινάκη, τον εαυτό του. Τα θυμάσαι σε αυτά, τα πρόλαβες, μάλιστα. Εποχή του Νίκου Γουλανδρή. Μάλιστα. Μάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση, μαζί. Για την επικαιρότητα, μαζί. Για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». 10 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRTV HD και φυσικά μας ακούτε και από το Live 24. Να ευχαριστήσουμε το 360 Cafe Wine Bar, το Ξένον Καφέ, το Negro Espresso Bar, το Εστιατόριο Αραπάκος, το Ικτιό Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλης και φυσικά την etvmarket.gr για όλες τις ηλεκτρονικές μας αγορές. Βασίλη μου, είναι η ώρα να πάμε στο πρωτοσέλιδα. Σήμερα Πέμπτη. Έχεις χαρά μεγάλη. Όχι, συγγνώμη, σήμερα Τετάρτη. Πώς Πέμπτη, βιάζουμε για να. Ήθελες παιδί την Παρασκευή. Όχι, είναι 5 Οκτωβρίου. Δεν είναι Πέμπτη, είναι Τετάρτη. 5 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα. Και ξεκινάμε την καθημερινή. Βαθαίνει το ρήγμα με την Εκκλησία. Ηχηρή απάντηση από τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Επέστρεψαν οι ήρωες του Νοράτλας 42 χρόνια μετά. Κίνδυνος απώλειας κονδύλιων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 509 εκατομμυρίων ευρώ για το προσφυγικό. Εγκαίνια στη Νέα Δημοκρατία με αίτημα εκλογών. Με δανεικά η καταβολή των φόρων, αύξηση 30% της πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Ο Τσακαλώτος φοβάται καθυστέρηση στη ρύθμιση του χρέους. Ράπισμα του Συμβουλίου της Επικρατείας στον Πολάκη για το ΚΕΛΠΝΟ. Εχμές Μοσκοβισή κατά υπουργών για καθυστερήσεις. Πρόβλεψη του Δέλτα Νιτάφ για ανάπτυξη 2,8% επιμένει για το χρέος. Περνάμε στο πρώτο σελίδο της εφημερίδας Τα Νέα, κάτω από το χαλί ή ιδιωτικοποίησης. Παιδεία, επιστρέφει τράπεζα θεμάτων που καταργήθηκε. Προβόπουλος, θα πληρώσουμε μία δεκαετία τα capital controls. Υπάρχει και ένα σχετικό σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου. Φορολογούμενοι και συνταξιούχοι είναι μια μεγάλη αγελάδα που υποτίθεται ότι είναι οι φορολογούμενοι και συνταξιούχοι. 3,9 δις και να φάω καμία κλωτσιά, πρόεδρε. Τους αρμέγουμε και τους καβαλάμε κιόλας. Κάτσε κάτω, βρε Ευκλήδη. Ο Τσακαλώτος δηλαδή αρμέγει την αγελάδα. Ο Τσίπρας λέει στον Τσακαλώτο να καθίσει κάτω από την αγελάδα. Μάλιστα. Περνάμε από το σέλιδο της εφημερίδας. Όχι, τα τσιμέντα γελάνε με αυτά. Όχι. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος. Επιστρέφει η Τράπεζα Θεμάτων. Σαρωτικές αλλαγές στο Λύκειο. Εισήχηση βόμβα της Επιτροπής Διαλόγου. Καθοριστικό ρόλο θα παίζουν οι επιδόσεις στο σχολείο αλλά και οι βαθμοί στα ειδικά μαθήματα που θα ορίζουν οι ίδιες οι σχολές ΑΕ, ΤΕΗ. Τα μηνύματα πίσω από την ξαφνική αισιοδοξία του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,8%. Οι Μητροπολίτες σηκώνουν το γάντι και ζητούν δημοψήφισμα. Διαγραφές προστήμων για αδρανείς επιχειρήσεις. Όσοι δηλώσουν διακοπή εργασιών δεν θα επιβαρύνονται με φορολογικά πρόστιμα. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Στα χνάρια του Χριστόδουλου Ιερώνυμος και ρήγμα σκοταδισμού με μεσονικές απόψεις ο Αρχιεπίσκοπος στη διαρκή Ιερά Σύνοδο επιτέθηκε κατά πάντων.
Νίκος Τόσκας για την χρήση χημικών. Είναι δίκαιη η οργή των συνταξιούχων. Αξιολόγηση. Αισιόδοξα μηνύματα. Προβόπουλος στην Εξεταστική Επιτροπή. Εγώ έσωσα τη χώρα. Αμερικανικές εκλογές. Ο Ασάνς ρυθμιστής. Νέα Δημοκρατία. Συνεδρίαση Πολιτικής Επιτροπής. Άλλος ναι και άλλος όχι. Υπόθεση Σαλμά. Με υπογραφή Πατούλη. Η άδεια στο διαγνωστικό κέντρο. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Αυγή. Ρύθμιση χρέους μέχρι το τέλος του έτους. Πιέρ Μοσκοβισσή στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευκλήδη Τσακαλώτος. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν από τώρα ότι η Ελλάδα για τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι άνετη ως προς τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Ιερώνυμος στα Χνάρια Χριστόδουλου. Η δεξιά του κυρίου. 4.000 προσλήψεις στην υγεία με χρήματα της πρώτης δόσης των τηλεοπτικών αδειών. Δέλτα Νιτάφ, ανάπτυξη και το 2016. Υπέρβαση εσόδων κατά 1,4 δις το 9μηνο. Διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες. Βία και θρησκευτικός φονταμενταλισμός. Ένα άρθρο της κυρίας Καμπούρη. Τουρκία, εκαθαρίσεων συνέχεια. Τσακαλώτος Σταθάκης, τα επόμενα βήματα. Εκδήλωση τμήματος οικονομικής πολιτικής. Και σήμερα, στο Τριανών, λέει, ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με τον Γιάννη Δραγασάκη. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Αφέμαξη του λαού και χρήμα στο κεφάλαιο. Κρατικός προϋπολογισμός 2017. Την Κυριακή μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση. Η απεργία και το lockout στο πόρισμα των ειδικών. Συνέντευξη τύπου ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων. Εμείς οι εργαζόμενοι δίνουμε το δικό μας πόρισμα για τα εργασιακά. Ελληνοτουρκικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενθαρρύνουν την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. ΤΕΙ Αθήνας, δραματικές οι συνέπειες από την έλλειψη προσωπικού. Συνδικάτα κλάδων της βιομηχανίας στην Αττική, αύριο διαδήλωση στην Ομόνια με αιχμή της συμβάσης. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά τον Τσίπρα. Τέλος στο λαϊκισμό, ναι στο ρεαλισμό από τον Κυριάκο. Απέναντι στα ψέματα της κυβέρνησης, απαντάμε με αλήθειες. Υποσχόμαστε λίγα και θα τα υλοποιήσουμε. Μόνο με εκλογές θα απαλλαγούμε από τους τυχοδιώκτες που μικραίνουν την Ελλάδα. Παρεμβαίνουν ομάς στη δικαιοσύνη, ενώ υφαίνουν τον ιστό της δικής τους διαπλοκής. Ενωτικό κλίμα με την παρουσία Καραμανλή, Σαμαρά με Ημαράκη και δυναμική νίκης στα 42 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Καθαίρεσαν τον Ντογιάκο μετά την επανεκλογή του. Η Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι μάνα αυτού του λαού. Αυστηρό μήνυμα ιερώνυμο προς την κυβέρνηση. Διαχωρισμός με το κράτος μόνο με δημοψήφισμα. Προβόπουλος στη Βουλή, τα capital controls θα πλήξουν για την οικονομία για δεκαετίες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει Πολάκη και επαναφέρει Γιαννόπουλο στο ΚΕΛΠΝΟ. Και στη Βουλή το χρυσό κονδύλι για τη μεταφορά των προσφύγων. Σάλλος από τη χθεσινή αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Στα χέρια της CIA, ο γιος του Βούτσι είχε ληστέψει τράπεζα το 2007 και καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή. Καταγγέλει υπερατλαντική απαγωγή στο ταξίδι του προς Μεξικό με στάση το Λονδίνο. Πήγε να κάψει ζωντανού στη σύζυγο, το ανήλικο παιδί του και τη μητέρα του. Έλενα Ράπτη, αν ερχόταν ένα μωρό εκτός γάμου, θα το κρατούσα. Καζαντζάκης υπό τη σκιά της Ακροπόλεως. Κηφισίας πήρε φωτιά το σούπερ κάρ της Τζούλιας. Νέα υπόθεση Μαρίας, το ημερολόγιο μιας πόρνης πολυτελείας και και ο Στίβ Γιατζόγλου στη Χρυσή Αυγή, ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Έκπτωτος, περνάμε στην Κόντρα Νιούς, έκπτωτος ο εισαγγελέας στο Γιάκος, τιμωρήθηκε και πάφθηκε από τη διοίκηση της εισαγγελίας εφετών. Εγκληματίες Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς και Γιάννης Τουρνάρας. Αυτοί κατέστρεψαν τη χώρα. Εντυπωσιακός ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αποκάλυψε τους ενόχους για την τραγωδία που ζούμε. Εθνική Προδοσία αποκάλυψε στη Βουλή ο Προβόπουλος. Απίστευτη κολοτούμπα. Ανάπτυξη 2,8% στην Ελλάδα για το 2017. Βλέπει τώρα το δούνο του. Ήταν η Κόντρα Νιούς. Πολύ λιτή ήταν η Κόντρα Νιούς. Σήμερα δεν είχε αυτά τα. Δεν είχε τα τεράστια τα bold κακά γράμματα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο πρωτοσέλιδο. Bold είχε, αλλά δεν είχε τα μικρά τα κουτάκια στο πλάι. Δεν είχε κουτάκια σήμερα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Λόγος για σήμερα, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου. Ανάπτυξη 2,8% το 2017 εφόσον εφαρμοστεί το μνημόνιο. Υπεραισιοδοξία δουνουτού για την ελληνική οικονομία. Σύγκρουση απόψεων ιατροδικαστών.
για την Άννη το θέμα. Φλίβη Τσακαλώτος, ανησυχητική ενδεχόμενη αναβολή για το ελληνικό χρέος. Εξαγγελίες της κυβέρνησης, έρχονται οι πρώτες 4.000 προσλήψεις στην υγεία. Ολοταχώς για τα σύνορα της Ουγγαρίας, στη μάχη του Κυπέλου και η Αιώνιοι. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Η ιστορική ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Τι σηματοδοτεί η 42η επέτειος από την ίδρυσή της. Νέα Δημοκρατία ή Μεγάλο Ποτάμι, ένα άθρο του κυρίου Σταλίδη, και νόμος και τάξεις για τους μετανάστες. Τα ποινικά αδικήματα πολλαπλασιάζονται. Ήταν το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Μασονικό ξεκαθάρισμα, σύγκρουση Τσίπρα με μεγάλη στοά στην Ελλάδα. Τα προφητικά ποίηματα της Γερόντισσας. Τι θα συμβεί με την Τουρκία. Έλληνες, ξυπνάτε. Σε λίγο θα βιάζουν τα παιδιά και τις γυναίκες μας. Ναι. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Μας τελίτσες, χωρίς έλεος ή λαθρομετανάστες. Εντάξει, δεν είναι και ψέμα. Καταραίουν διαχρονικοί θεσμοί. Πρωτοφανής διάλυση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε κίνδυνο η δικαιοσύνη. Ιερώνυμος, δημοψήφισμα για χωρισμό κράτους εκκλησίας. Ρατσισμός, πώς και από ποιον ξεκίνησε η πλέον αγαπημένη λέξη της αριστεράς. Πού είναι οι φεμινιστικές οργανώσεις και γιατί σιώπησαν τόσο ένοχα στην περίπτωση του Αριστοτελείου. Σωστά. Μάλιστα. Με Λάβαρο Χριστόδουλου, ο Ιερώνυμος. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, σήμερα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου. Με Λάβαρο λοιπόν Χριστόδουλο, ο Ιερώνυμος, δημοψήφισμα για τον διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Πρόταση για λαοσυνάξεις. Επίθεση στην κοσμοθεωρία της αριστεράς, στον νεοφιλελευθερισμό και στη νέα τάξη. Στα άκρα, με την παρέα φίλη, η ιεραρχία. Έξωση στον Ισίδρο Ντογιάκο που σάρωσε στις εκλογές. Τι θα γίνει τώρα στην εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο Τσακαλώτος αθωώνει τον Βενιζέλο για το ύπουλο PSI. Κάλπες επιγόντως για να σωθούμε από τους τοιχοδιώκτες. Η ομιλία του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας στην Πολιτική Επιτροπή. Παρουσία Καραμαλή Σαμαρά με Ημαράκη. Τα εγγένεια και τα γενέθλια. Η απαγωγή του ιού Βούτσι σε ταξίδι στο Μεξικό από τους πράκτορες της CIA. 4.000 προσλήψεις, κυρίως νοσηλευτών, αμέσως στα νοσοκομεία. Στη Χρυσή Αυγή, ο θρύλος του μπάσκετ. Ο Στίβ Γιατζόγλου, με τη μεγάλη καριέρα στο παρκέ, πήγε σε κομματική εκδήλωση και δήλωσε ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος είναι μέγας πατριώτης. Εγώ έκλεισα στην φυλακή τον Λαβρεντιάδη. Όλο το πολιτικό σύστημα και ο προηγούμενος πρόεδρος Δημοκρατίας τον προσκυνούσαν και τον βράβευαν. Φωτογραφία του κυρίου Προβόπουλου, δίπλα στο εγώ. Οι ευθύνες του Στουρνάρα για την Αττική. Σπειρά του πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κυρίου Προβόπουλου, στον ΝΙΝ, στην εξεταστική για τα δάνεια, μίντια και κομμάτων. Γονατογράφημα, οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για τις ιδιωτικοποιήσεις και εθνικό σχέδιο επιβίωσης, η θέση μας, ένα άρθρο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Star Press, ανατροπή στην υπόθεση της Άννης, πέθανε από κατανάλωση ηρωίνης, αγανάκτηση εισαγγελέας, σήκω τα χέρια ψηλά. Κυκλοφορεί ελεύθερος ο μανιακός δολοφόνος της Ελευθερίας Αγραφιώτου, άνδρας μυστήριο πίσω από το φόνο. Τη λάθος κίνηση περιμένει η αστυνομία. Kim Kardashian την έκδισαν στην κυριολεξία. Σοκ στην Πτολεμαϊδα, πατέρας έταζε κινητό στην κόρη του για να σελκεί επάνω της. Την απαγωγή του καταγγέλει ο γιος του Βούτσι. Η Πάουλα πραγματοποίησε την ευχή της Μικρής Παρασκευής. Νέα υπόθεση Μικρής Μαρίας, θρίλερ με την εξάχρονη Νικολέτα. Ψάχνουν τους γονείς της, μεγαλώνει με ζευγάρι τσιγκάνων στον Τύρναβο. Ήταν το πρωτοσέλιδο της Star Press. Με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φρέντο. Παλεύω με τον καρκίνο. Η ηθοποιός Κέτι Παπανίκα αποκαλύπτει και συγκλονίζει. Η αρρώστια μου είναι σε δύσκολα σημεία, αλλά θα ξαναπαίξω θέατρο όταν τελειώσω τις θεραπείες, λέει στη Φρέντο η μεγάλη πρωταγωνίστρια. Χώρισαν λόγω ηλικίας. Τα 21 χρόνια διαφοράς έφεραν το τέλος στη σχέση του Κώστα Αποστολάκη με την Πενελόπη Πλάκα. Άρπαξαν εξάχρονοι για να την πουλήσουν. Είναι αυτό που είπες πριν, που βρέθηκε, το κοριτσάκι που βρέθηκε σε καταβλισμό Ρωμά. Ιδιοκτήτης οίκου ανοχής λέει ότι έδινε τα κέρδη του στον Αλέξη Τσίπρα για το χρέος. Μάλιστα. Νέα βολιά για Ελένη και Ματέο. Η επίσκεψή του σε γνωστό αρχιτεκτονικό γραφείο μετά την τηλεοπτική της πρεμιέρα. Χάνει τη θέση του στην εισαγγελία ο Ντογιάκος. Εκπίπτει από προϊστάμενος εφετών μετά την καταδίκη από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Η μικρή Άννη πέθανε από ναρκωτικά. Πόλεμος ιατροδικαστών στη δίκη για το αν το Αγγελούδη ζούσε όταν το τεμάχησε ο πατέρας. Πατέρας. Κανονικά πατέρας. Τέρας.
Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για τα πρωτοσέλιδά μας για σήμερα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου. Να ευχαριστήσουμε το 360 Cafe Wine Bar, το Ξένον Καφέ, το Negro Espresso Bar, το εστιατόριο Αραπάκος, το Ικτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλης και φυσικά την etvmarket.gr για τις ηλεκτρονικές της αγορές. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Στην εκπομπή «Μαζί», γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Λοιπόν, δεν ξέρουμε κατά πόσο οι κακές γλώσσες αυτή τη φορά λένε την αλήθεια ή όχι. Πάντως κάνει τον κύκλο του διαδικτύου μία απίστευτη είδηση. Περισσότερο σαν κουτσομπολιό θα το μεταφέρουμε και λιγότερο σαν πραγματική είδηση. Δεν ξέρουμε. Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε δεξίωση βάπτισης στο Άργος. Το διαβάζουμε από το πρώτο θέμα, να πούμε. Ενώ όλα έδειχναν φυσιολογικά κατά τη διάρκεια του μυστηρίου βάπτισης, ο πατέρας των νεοφώτης των διδήμων προέβη σε μια διαφορετική πρόποση. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που βρεθήκατε απόψε δίπλα μας και κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τα αγόρια της γυναίκας μου. Σε αυτό το σημείο ξεκίνησε την ανάγνωση μιας όχι και τόσο μικρής λίστας με τα ονόματα των ανδρών που είχε μάθει πως είχαν σχέση με τη γυναίκα του. Όπως ήταν φυσικό, ο ένας μετά τον άλλον χλώμιαζαν ακούγοντας το όνομά τους. Η διάτακτη σύζυγος προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, πράγμα όχι και τόσο εύκολο. Η μάχη ανάμεσα στις δύο οικογένειες δεν άρχισε να ξεκινήσει και μόνο με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Το ζευγάρι θα λύσει πλέον τις διαφορές του στο δικαστήριο. Έτσι λέει το πρώτο θέμα. Εμείς δεν ξέρουμε. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα να έχει συμβεί εδώ στο Άργος. Τώρα. Πότε δεν ξέρεις όμως. Μήπως κάναμε την τρίχα τριχιά. Μπορεί. Ε? Μπορεί και γιατί όχι. Εντάξει, δεν ξέρω. Και γιατί όχι. Να σε πάω σε κάτι, μια και είπες για τα ασθενοφόρα χθες, που αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό έτσι και έκτακτο που ήσουν παρούσα και μπλέκονταν και ασθενοφόρο κτλ. Να πούμε πως χρωστάνε χρήματα σε οδηγούς ασθενοφόρων και έγινε ερώτηση, κατέθεσε ερώτηση ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, ο βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξανθό. Με θέμα την ανάγκη άμεσης καταβολής οφειλωμένων σε οδηγούς ασθενοφόρων που υπηρετούν σε κέντρα υγείας αρμοδιότητας της έκτης, είπε. Στην ερώτησή του, ο κύριος βουλευτής αναφέρει: σύμφωνα με καταγγελίες, σε οδηγούς ασθενοφόρων που υπηρετούν σε κέντρα υγείας αρμοδιότητας της έκτης, είπε, οφείλονται δεδουλευμένα εκτός έδρας για ολόκληρο το 2015 και το 2016 μέχρι σήμερα, καθώς και υπερορίες 5 μηνών. Ερωτάται λοιπόν ο Υπουργός με ποιες άμεσες ενέργειες θα καταβληθούν τα οσάνα οφειλόμενα στους οδηγούς ασθενοφόρων που υπηρετούν σε κέντρα υγείας αρμοδιότητας της έκτης ΥΠΕ. Δεν ξέρω αν είναι και μόνο για την έκτη ΥΠΕ ή για αλλού. Η έκτη η Αργολίδα ανήκει στην έκτη ΥΠΕ, οπότε αναφερόμαστε για την έκτη ΥΠΕ. Γίνεται στο. Αυτό που είπες τώρα με το Άργος που ανέφερες, το βλέπω πραγματικά και στο Twitter, έχει κάνει τον κύκλο. Ναι. Δεν ξέρω σε τι βαθμό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν ξέρουμε. Εμείς το αναφέρουμε. Εμείς με επιφύλαξη το μεταφέρουμε. Ναι, με κάθε επιφύλαξη. Ως, πώς να το πω έτσι, κουτσομπολιό. Κοινωνικό σχόλιο. Ναι, κοινωνικό σχόλιο έτσι, με ροζ αποχρώσεις. Κάπως έτσι. Εντάξει, και ήταν κακό ότι η σύζυγος είχε κάποιο. Καλά, μπορεί ο άνθρωπος να πήγε να κάνει πλάκα τώρα και χιούμορ και να μην έγινε αντιληπτό. Καλά, πόση βλάκα μπορεί να ήταν και αυτό αν όντως συμβαίνει. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, η Εκκλησία απειλεί με δημοψήφισμα στο διαχωρισμό της από την πολιτεία. Να πούμε. Ότι με τις ακραίες κοινωνικά ζητήματα απόψεις του Σεραφείμ άρχισε να συμφωνεί ο Ιερώνυμος, ο οποίος απειλεί πλέον με δημοψήφισμα σχετικά με το διαχωρισμό της Εκκλησίας από την πολιτεία. Η στέση αυτή φάνηκε χθες με το πλέον ξεκάθαρο τρόπο από μια ευθεία όσο και ασυνήθιστη τοποθέτηση του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου στη συνεδρίαση της Ιεραρχίας, καθώς έφτασε να μιλήσει για δημοψήφισμα με ερώτημα της σχέσης κράτους-Εκκλησίας. Οι θέσεις του Αρχιεπισκόπου εκφράστηκαν σε ένα κείμενο 86 σελίδων, όπου τοποθετήθηκε και τάχθηκε κατά της κυβέρνησης της αριστεράς του διαχωρισμού κράτους-Εκκλησίας, των αλλαγών στα θρησκευτικά, αλλά και όλων όσων βουβαρδίζουν την κοινωνία με μια ανεξήγητη φλιαρία και λόγια, όπως χαρακτηριστικά είπε. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος υιοθέτησε ακόμη και τις σκληρές θέσεις του Μητροπολίτη Πειραιά για την αριστερά.
Σχετικά με το διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος, ξεκαθάρισε με απόλυτο τρόπο ότι αν και αυτό επιδιώκεται από κάποιους, η Εκκλησία δεν πρόκειται να ζητήσει ποτέ τον χωρισμό από το λαό της. Η χθεσινή ευνηδιαστική επίθεση του Αρχιεπισκόπου προκάλεσε τεράστια εντύπωση και ερωτηματικά, ακόμη και σε εκκλησιαστικούς κύκλους, οι οποίοι τόνισαν ότι πήρε σαφή πολιτική θέση, κλιμακώνοντας τη μέχρι τώρα αντιπαράθεση που εστιαζόταν στις αντιρρήσεις της Εκκλησίας στις αλλαγές που προωθήθηκαν στο μάθημα των θρησκευτικών. Έκπληξη προκάλεσε και η σφοδρή ιδεολογική επίθεση κατά της αριστεράς. Τα κόμματα της αριστεράς υπεχαρακτηριστικά με τη γνωστή φιλοσοφικοκοινωνική βιοκοσμοθεωρία του κομμουνισμού, κοσμοειδόλου όπως γνώρισε το χωρισμό, αυτός ο καταρρεύσας υπαρκτός σοσιαλισμός στο Ανατολικό Μπλοκ, που στην ουσία ήταν ο διωγμός της θρησκευτικής πίστεως, ελάβνονται από αποτυχημένα αθιστικά ιδεολογήματα και συναντώνται με τα υπόλοιπα κόμματα του νεοφιλελευθερισμού κάτω από τις διρεκτίβες της νέας εποχής και της νέας τάξεως. Μιλούν για χωρισμό Εκκλησίας και κράτους, επικαλούμενοι δήθεν προοδευτικά συνθήματα. Οι αντιλήψεις όμως περί χωρισμού είναι του περασμένου αιώνα, που γεννήθηκαν κάτω από μισαλόδοξο, αντιθρησκευτικό και αντικληρικλαστικό λαϊκιστικό πνεύμα που δεν συμβιβάζεται με τις σημερινές πολιτιακές και θρησκευτικές αντιλήψεις, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ιερώνυμος, δανειζόμενος, όπως σημείωσε, τη σκέψη του αγαπητού αδελφού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ, ο οποίος κατά καιρούς είχε εκφράσει εξαιρετικά σκληρές θέσεις για πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Ακούγοντάς σε, Αλεξία, θυμάμαι αυτό που μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου πριν μια εβδομάδα εδώ στην εκπομπή. Ακριβώς. Που είπε ότι πλέον έχει πάρει τις αποφάσεις του ο Αρχιεπίσκοπος, και δεν είχε ότι κρατούσε μια πιο μετριοπαθή, μια σαφώς μετριοπαθή στάση. Άλλοι την ερμήνευαν ως αδράνεια, άλλοι... αλλά περίμενε προφανώς να δει, να σιγουρευτεί ενδεχομένως για κάποια πράγματα. Και όπως μας είπε, κατά τη γνώμη του, ο κ. Παπαγεωργίου τότε μας είχε πει ότι κατά τη γνώμη του διέβη τον Ρουβίκονα και πλέον περνάει στην αντίπερα όχθη και έτσι φαίνεται να εξηγείται τώρα αυτή η στάση. Γιατί δεν είχαμε συνηθίσει τον Ιερώνυμο τώρα σε αυτά που μόλις μας είπες. Εγώ δεν είμαι αντίθετος, αλλά δεν τον είχαμε συνηθίσει σε αυτή την επίθεση. Δηλαδή, επίθεση, πώς θα το πω, στοχευμένη και συγκροτημένη. Δεν λέει άρες μάρες κουκουνάρες, λέει σοβαρά πράγματα. Αυτά που μας διάβασες και που προφανώς διέρευσαν από την Σύνοδο, είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει, για παράδειγμα, ότι υπάρχει βεβαρημένο παρελθόν έτσι, του κομμουνισμού και της... γενικότερα αυτό που είπε για αριστερή κοσμοθεώρηση και τα λοιπά κατά της Ορθοδοξίας, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν λέει ψέματα ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε υπερβολές. Τα έχουμε ζήσει, είναι καταγεγραμμένα και στην Ελλάδα είναι, έτσι. Εντάξει, δεν θέλω εγώ να αναμοχλεύσουμε το παρελθόν και να πιάσουμε πάθη και τι έχει γίνει κτλ. Αλλά φαίνεται πως για να τα επικαλείται κιόλας ο Αρχιεπίσκοπος, ότι κάπου έχει στόχο να κλιμακώσει τις αντιδράσεις και να μην περάσει έτσι αυτό το θέμα με τα θρησκευτικά. Και από ό,τι φαίνεται πάνε σε... η κόντρα θα έχει διάρκεια και θα συνεχιστεί. Γιατί πλέον τώρα, αντιλαμβάνεσαι και εσύ, από τη στιγμή που στην Ιερά Σύνοδο έχει πάρει αυτή τη στάση, δεν μπορεί τώρα να κάνει πίσω. Οπότε εγώ βλέπω ότι το επόμενο διάστημα, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι με φόντο τον διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, αν θα είναι με φόντο τα θρησκευτικά, αν θα είναι με φόντο μια ευρύτερη ατζέντα νέας τάξης πραγμάτων κτλ. Η Εκκλησία θα εκφέρει λόγο, ο οποίος θα έχει πολιτικές διαστάσεις πλέον, αναγκαστικά. Από τη στιγμή που σήκωσε το γάντι και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις αυτές της κυβέρνησης, η Εκκλησία πλέον όλο και συχνότερα θα έχει λόγο που θα έχει πολιτικές, που εκ των πραγμάτων θα παίρνει πολιτικές διαστάσεις, Αλεξία. Ακριβώς. Να πούμε, Βασίλη μου, ότι σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων αύριο Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Στην Αττική θα πραγματοποιηθεί η στάση εργασίας που θα διαρκέσει από τις 7 το πρωί στις 11 το πρωί και στην περιφέρεια οι εργαζόμενοι θα απεργήσουν για ένα ολόκληρο 24ωρο. Στις 7 το πρωί θα ξεκινήσει και το ΕΚΑΒ, το καραβάνι της υγείας, το οποίο θα περάσει από νοσοκομεία της Αθήνας και θα φτάσει έως το Υπουργείο Υγείας με σύνθημα τη Σωτηρία του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ και της Πρόνοιας. Αύριο λοιπόν, στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία για ένα 24ωρο στην περιφέρεια, είναι και αυτό που μας αφορά εμάς τουλάχιστον εδώ περισσότερο. Να περάσουμε σε ένα ακόμη, το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για αυτή την εκπομπή. Η ώρα είναι 10 και 33 πρώτα λεπτά.
Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί μας. Βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRTV HD και φυσικά μας ακούτε και από το Live 24. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. 10 και 41 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRTV HD και φυσικά μας ακούτε και από το Live 24. Να πούμε, Βασίλη μου, ότι η ασθενή σεισμική δόνηση 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Κορινθιακό κόλπο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά του Αιγαίου και 39 χιλιόμετρα ανατολικά της Πάτρας, παρακαλώ. Να σας πω λίγο και στα χθεσινά, έτσι λίγο στα παραλυπόμενα. Mm-hmm. Ένα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν στιγμιότυπο έπιασε η τηλεοπτική κάμερα στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας χθες της Νέας Δημοκρατίας κατά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην πρώτη σειρά ήταν η κυρία Μπακογιάννη, ο Ευάγγελος Μημαράκης, ο Κώστας Καραμαλής, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Με την έναρξη της ομιλίας του Προέδρου, οι διακοπές ήταν συνεχείς από τα χειροκροτήματα. Στο πρώτο χειροκρότημα, όπως αναφέρει η Εφημερίδα των Συντακτών, ο Καραμαλής και ο Μεϊμαράκης ήταν με τα χέρια σταυρωμένα. Η Μπακογιάννη έριξε μια λοξή ματιά. Στο δεύτερο χειροκρότημα, ο Μεϊμαράκης χειροκροτεί και αυτός, ενώ με καθυστέρηση αρχίζει να χειροκροτεί και ο Καραμαλής. Και απευθύνεται αποφοπλιστικά χαμογελώντας τον Σαμαρά, λέγοντάς του: Έχω βαρεθεί τα τελευταία χρόνια να χειροκροτώ. Γελάει και ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά δεν λέει και αυτός, δεν λέει αν και αυτός έχει βαρεθεί. Τι χαριτωμένο, είδες. Δεν είναι πολύ χαριτωμένο. Τρελά. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή. Τρελά. Βαρέθηκαν από τα χειροκροτήματα και αυτή έτσι η ατμόσφαιρα και. Νομίζω ότι. Ζούμε μια τρέλα. Ναι, είναι πολύ αυτή η ατμόσφαιρα, ξέρω εγώ, ναι. Δεν θα συνέλθουν. Κάποιοι είναι στον κόσμο τους εντελώς, νομίζω, και δεν βλέπουν. Μόνιμα. Τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν. Για τον ιδρυτή του Wikileaks, Julian Assange, που ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τις επόμενες εβδομάδες σε ιστότοπο θα δημοσιοποιήσει περίπου 1 εκατομμύριο έγγραφα που θα αφορούν τις τρεις κυβερνήσεις και τις αμερικανικές εκλογές, ξέρεις κάτι? Έδωσε συνέντευξη τύπου ο κύριος Assange. Παραχώρησε λοιπόν συνέντευξη τύπου σε υποστηρικτές του στο Βερολίνο μέσω βίντεο διάσκεψης, μέσω Skype δηλαδή, εντάξει, μην το κάνουν και όλο βίντεο διάσκεψη, με την ευκαιρία των 10 ετών λειτουργίας της Wikileaks. Αρνήθηκε ότι η διαρροή των εγγράφων που σχετίζονταν με τις αμερικανικές εκλογές έχει στόχο να βλάψει την υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος Χίλαρη Κλίντον, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν παρερμηνευθεί και οι δηλώσεις του για το θέμα. Όλα τα έγγραφα που αφορούν τις αμερικανικές εκλογές θα δημοσιοποιηθούν πριν από την 8η Νοεμβρίου. Το υποσχέθηκε ο κύριος αυτός. Μία μέρα πριν από την έναρξη του συνεδρίου των Δημοκρατικών στα τέλη Ιουλίου, η Wikileaks είχε δημοσιοποιήσει περίπου 20.000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κόμματος, τα οποία αποκάλυπταν την ευνοϊκή στάση των αξιωματούχων προς το πρόσωπο της Κλίντον. Σύμφωνα μάλιστα με τον Assange, ο Wikileaks είναι στόχος ενός κυνηγιού μαγισσών που ενορχιστρώνεται κυρίως από τον Κλίντον, το οποίο παρομοίασε με τις διώξεις κατά των Αμερικανικών Κομμουνιστών τη δεκαετία του 50, κυρίως από τον βουλευτή Τζόζεφ Μακάρθι. Ο Wikileaks θα συνεχίσει τις δημοσιοποιήσεις για να υπερασπιστεί τον εαυτόν του από την μακαρθική πίεση των ΗΠΑ, κυρίως από την πλευρά της Χίλαρη Κλίντον και των συμμάχων της, τόνισε. Ο Assange υποσχέθηκε ότι τις 10 επόμενες εβδομάδες θα γίνουν αποκαλύψεις για τον πόλεμο, τα όπλα, το πετρέλαιο, την Google και τη μαζική παρακολούθηση. Η μόνη διευκρίνηση που έδωσε είναι ότι τα έγγραφα που θα δημοσιοποιηθούν αφορούν 3 μεγάλους οργανισμούς και 3 διαφορετικά κράτη. Παράλληλα, ο ιδρυτής της Wikileaks επισήμανε ότι θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και χρηματοδότησης του ιστότοπου, σημειώνοντας ότι σύντομα θα μπορούν να γίνονται εγγραφές μελών. Ο Wikileaks επιθυμεί να επεκτείνει το έργο του και πέρα από τους 100 δημοσιογραφικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται ήδη, εξήγησε ο ίδιος. Εξάλλου, ο Assange υπογράμμισε ότι οι αποκαλύψεις του Wikileaks θα συνεχιστούν ακόμη και αν ο ίδιος χρειαστεί να αποχωρήσει από αυτόν τον ιστότοπο. Είναι αποφασισμένος λοιπόν ο κύριος Assange. Μάλιστα. Θα πέσουν βόμβες, Βασίλη. Λες, κάτι θα έχουν αυτά τα έγγραφα, δεν μπορεί. Λοιπόν, θέμα φίλοι έθεσε αμέσως σήμερα το πρωί στο Sky ο εκπρόσωπος τύπου της Αρχιεπισκοπής, ο κύριος Κονιδάρης. Ένα πράγμα θα σου πω από αυτά που είπε, δεν τα διαβάζουμε όλα.
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Ιερώνυμος δεν συζητά με τον Υπουργό Παιδείας. Τέλος. Δεν συζητά. Δεν υπάρχει φίλες για τον Για ποιον? Για τον Ιερώνυμο. Δεν υπάρχει φίλες. Δεν συζητά με τον Υπουργό Παιδείας για το θέμα των θρησκευτικών. Δηλαδή, το ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Αρχιεπισκοπής, ο κύριος Κονιδάρης, σήμερα το πρωί στο Sky. Δηλαδή, με λίγα λόγια, για τον Ιερώνυμο έχει τελειώσει ο φίλης. Δεν υπάρχει φίλης. Τέλος. It's over, αυτό όπως λες και εσύ. Οπότε θα έχουμε συνέχεια σίγουρα. Λοιπόν, πατσίσανε με τον Ένφια. Δηλαδή, ο συμψηφισμός του Ένφια με τις επιστροφές φόρου έσωσε την παρτίδα για το Υπουργείο των Οικονομικών, το οποίο είδε τα δημόσια ταμεία να γεμίζουν το Σεπτέμβριο, προκαλώντας ανακούφιση σε όσα στελέχη του οικονομικού επιτελείου φοβόντουσαν μια στάση πληρωμών. Μόνο τον περασμένο μήνα το δημόσιο εισέπραξε περίπου 840 εκατομμύρια ευρώ, παραπάνω από ό,τι υπολόγιζε. Η υπέρβαση αυτή, βέβαια, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον Ένφια, που κατά σύμπτωση ήταν και ο λόγος που τον Αύγουστο υπήρξε μικρή υστέρηση στα έσοδα. Αναφέρομαι, να πούμε πως το διαβάζουμε στο Economy 365. Οπότε, ναι. Ήταν κάποιοι να πληρώσουν τον Ένφια, είχαν να πάρουν επιστροφή φόρου, έγινε αυτή από τη μία τσέπη στην άλλη. Κάπως έτσι δηλαδή περπατάμε. Από τη μία τσέπη τα παίρνουμε, στην άλλη τα βάζουμε. Και να πούμε... Για τις ειρήνες είπαμε, έτσι. Είπαμε. Ναι. Να δώσουμε και να πούμε κάποιες πληροφορίες για την ανήλικη που αναζητά η ελληνική αστυνομία την οικογένειά της. Η ανήλικη διέμενε στον Τύρναβο μαζί με συλληφθέντες για υπόθεση ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες ήταν τρεις Έλληνες ηλικίες 41, 42 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση αδικήματα της αρπαγής ανηλίκων, την υπόθελψη εγκληματία, παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών και κλοπής. Η ανήλικη προσφωνείται με το όνομα Νικολέτα ή Τάτο. Ναι, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, και διέμενε στον Τύρναβο με δύο από τους παραπάνω συλληφθέντες, οι οποίοι δεν είναι βιολογικοί της γονής. Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση χρονικής διάρκειας 2 μηνών αποσκοπεί στην διακρύβωση των στοιχείων και ταυτοποίηση της ταυτότητας της ενήλικης, των βιολογικών γονιών της, καθώς και τον εντοπισμό αυτών ή άλλων πληροφοριών αγγελιών. Παρακαλούνται όσοι πολίτες δουν ή γνωρίζουν κάτι, τέλος πάντων, μην δώσουμε αυτά τα τηλέφωνα τώρα 041 κλπ. Με το οποιοδήποτε τμήμα ασφάλειας περιοχής που ίσως γνωρίζουν κάτι. Να. Ένα πανέμορφο κοριτσάκι το μεταξύ μιλάμε, έτσι. Ναι, δόθηκε χθες απόγευμα, μελαχρινό κοριτσάκι. Μπορούν να δουν φωτογραφίες στο σελίδα της ελληνικής αστυνομίας, όπου υπάρχουν τα στοιχεία. Ακριβώς. Και φωτογραφίες έτσι από κοντά από το παιδάκι. Μακάρι να βρεθεί, να δούμε τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Είναι από τα δράματα τα λεγόμενα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αμέσως, όπου εκεί είναι ο Νίκος ο Νικολόπουλος, ο καλός μας συνεργάτης από την Κόρινθο. Νίκο, καλή σου μέρα. Καλημέρα Αλεξία, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Νίκο. Έχουμε εγκαίνεια σήμερα. Σήμερα στις 6.30 ώρα, πραγματικά ήρθε η στιγμή πλέον 7ης Πανελλήνιας. Επιτέλους. Ναι, η οποία πραγματικά Αλεξία έχει μια θαυμάστη. Είναι οι εγκαταστάσεις. Δυστυχώς, εκείνο το δυστυχώς το μεγάλο είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα κανάλι, Αλεξία. Ούτε ένα κανάλι. Α, τόσο φτώχεια. Κανένα κανάλι δεν έχει περίπτερο, γιατί πλέον δεν υπάρχουν κανάλια. Ναι, αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης. Και αυτά που υπάρχουν, προσπαθούν, αγωνίζονται νύχτα μέρα με νύχια και με δόντια να κρατηθούν. Είναι λογικό, τα ποσά είναι υπέρογκα κάθε μήνα, Νίκο, είναι πολλά τα λεφτά. Βέβαια, τα ξέρεις καλύτερα. Βέβαια. Εμείς αυτά υποθέτουμε γιατί δεν πληρώσαμε. Εκεί πρέπει να διαλέξεις, ή πας φυλακή ή πας νοσοκομείο, γιατί από στεναχώρια, άγχος και στρες. Ένα από τα δύο. Εγώ δεν άντεξα τίποτα από τα δύο, γι' αυτό και αποχώρησα πολύ γρήγορα. Εκείνο που ξέρω θα είναι μόνο η εταιρεία του κ. Ραψωματιώτη, τώρα Media. Ναι. Παραγωγή εκπομπών και δεν είναι κανάλι. Έτσι απλά οι εκπομπές παραχωρούνται μέσω κάποιου σε κάποια κανάλια και. Α, μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Να παίξουν πάντα. Καλή προσπάθεια. Μπράβο στον κύριο Ραψωματιώτη.
Λοιπόν, 200 περίπου θα είναι η εκπαίδευση, είναι όλα τα μεγάλα ονόματα τη Κορινθία και τη Πελοποννήσου. Είδα και από το Άργος, διάφορες εταιρείες, δεν ξέρω πώς τα προϊόντα τους. Πίνανε και τη στιγμή. Είναι μια εκπληκτική εγκατάσταση, η οποία θα μπορούσε να παραμείνει ως έχει, αλλά δυστυχώς δεν επιτρέπει ο νόμος και θα μείνουν μόνο οι ασφαλτοστρώσεις και τα πάρκια που φτιαχτήκανε. Πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία, θα έρθουν και οι πολλοί, θα έρθουν και τώρα θα μου πείτε τι θέλουμε. Ας έρθουν και αυτοί να μας πούνε αυτά που λένε τόσο καιρό. Να πούνε άλλη μια φορά. Ποιοι έχουν προσκληθεί, Νίκο? Την κυβέρνηση ποιος θα την εκπροσωπήσει? Προς το παρόν δεν είχα δώσει προς τα κατέβει, τώρα δεν ξέρω σήμερα θα το ακούγαμε, θα από την άλλη μεριά θα έρθει ο κύριος Χατζηδάκης από τη Δημοκρατία. Μάλιστα. Θα κατέβει ο κύριος Δέδες, θα είναι ως Κορίνθιος που θα πω όλα και μετά ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Ναι. Αν θες παντίστροφο, πάρ' το πως θέλεις. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι. Πάντως με λαπρότητα θα ξεκινήσουν, ο καιρός βοηθάει, τα πάρκινγκ είναι έτοιμα να υποδεχτούν εκατοντάδες ανθρώπους. Μακάρι να έχει και η προσπάθεια του κ. Νανόπουλου και η προσπάθεια του επιμελητηρίου και των ανθρώπων. Θα σου πω μόνο ένα χαρακτηριστικό για να φτιαχτούν τα πάρκινγκ, τα οποία θα μείνουν αιώνια, θέλεις η λέξη υπερβολή, 2.500 τιμένο ειδικό μηχάνημα πάντα, έσανε πάρκινγκ για να μπει πίσω από πάνω. 2.500 τιμικά. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει γίνει κάτι με μεγάλη προφύλαξη από τη μεριά που έχουν γίνει περιφράκτης. Υπάρχουν security και φωτισμός που είναι από παντού. Αυτό είναι το θέμα της έκθεσης. Από εκεί πέρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό. Λίγο πιο δυνατά αν θες το τηλέφωνο σου λίγο, Νίκο. Να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Είναι μια συνέντευξη που έδωσε που θα βγει στον αέρα δύο μέρες ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο οποίος Κορίνθιος, ο Διονύσιος, ο οποίος πίνει 10 ολόκληρα χρόνια. Μίλησες μαζί του, Νίκο? Ναι, είχα συνέντευξη μαζί του, η οποία θα παίξει το Σαββάτο το βράδυ. Ναι, ναι. 10 χρόνια στην Κορινθία και βέβαια μέσα στις ερωτήσεις για την αναφορά στη γενέθλια αυτά και προσθέσεις όλα αυτά. Είχαμε και τις θέσεις προς το πρόσωπο του Φίλη. Ναι. Ότι η Εκκλησία θα παραμείνει δυνατή, διότι δεν έχει πρόβλημα να αντιμετωπίσει από ανθρώπους. Η Εκκλησία έχει το λόγο του Θεού και δεν έχει ανάγκη από ανθρώπους. Όσο για την κυβέρνηση, είπε ότι είναι λάθος όλα αυτά που κάνει και κάποιοι θέλουν να τα βρει μπροστά της. Εδώ ήθελα να υπενθυμίσω κάτι που ίσως δεν το προσέξαμε και φταίω και εγώ. Mm-hmm. Η προχθές το βράδυ, ανήμερα του Παγίου Διονυσίου, Δευτέρα το βράδυ, ευνηδίως τον επιτέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο οποίος βρέθηκε τώρα, το ήμουν και εγώ εκεί μαζί με άλλα. Α, πήγε για να ευχηθεί στον δεσπότη σας. Ήρθε για να. Βασικά για να πει τα χρόνια πολλά στο γιορτή του Αγίου Διονυσίου, αλλά πιστεύω ότι η επίσκεψή του δεν είναι μόνο για αυτό το λόγο. Πιστεύω ότι για μένα ήταν η αναβάθμιση του Διονύσιου, η προσωπική παρουσία του Σεβασμιότατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών για μία ώρα στην πόλη του, απλά και μόνο να του πει χρόνια πολλά. Είναι πολύ σημαντικό να μπει από την Αθήνα σε ένα βαρύ πρόγραμμα που έχει ο Αρχιεπίσκοπος ιδιαίτερα το λεπτό. Μας έκανε λοιπόν δηλώσεις και αυτός μίλησε με σεβασμό βέβαια και με ευγένεια χαμηλών τόνων, αλλά καταφέρθηκε κατά την κυβέρνηση του Αρχιεπίσκοπου. Μάλιστα. Αυτά με λίγα λόγια. Τώρα, έχουμε και μια κόντρα εκεί, Σκουρλέτη Τατούλη, τι γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, Βασίλη, η ιστορία των σκουπιδιών θα πρέπει τελικά να ξεκαθαρίσει. Για μένα είναι ο μεγάλος εκπαιδευτής. Εξακολουθεί να είναι η κυβέρνηση. Όσο για θέλει να λέει ότι ο Τατούλης τώρα βρίζει περισσότερο και μιλάει και λιγότερο, έφτανε τα λοιπά. Εγώ να τα αποδεχτώ όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι υπάρχει σχεδιασμό από την άλλη πλευρά. Η κυβέρνηση πάσχει σε τη φάση, κοροϊδεύει. Και βέβαια τώρα μια βαριά έκφραση για μένα είναι το βίντεο που μίλησε στο Σταρ ο κ. Σπουδέτη, λέγοντα ότι ο κ. Τατούλης εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα με το σχεδιασμό του. Ας βγούνε τελικά να μας πούνε ποιος εξυπηρετεί, τι εξυπηρετεί, ποιος θα πληρώσει, τι θα πληρώσουμε και δεν αφήνουν τον καμπόσο και τον πνευματικό να προχωρήσουν ή σε τελική ανάλυση και δεν τους στηρίζουν αφού η λύση του καμπόσου και του πνευματικού είναι πιο φτηνή, πιο οικονομική και δεν τους στηρίζουν να βοηθήσουν τους πολίτες. Με το να λένε φταίει ο Τατούλης, ο οποίος βρίζει ή δεν βρίζει, φταίει η Νικολάκη, φταίει ο Τσιρόνης ή δεν φταίει ο Τσιρόνης, αυτά είναι λόγια του αέρα.
να βγει σταθερά, καθαρά και να πει: τέλος της ιστορίας Τακούλη, πάμε με τους δημάρχους και θα καθυστερήσουμε για ένα χρόνο. Τέλος της ιστορίας δημάρχων, πάμε με τον Τακούλη. Τώρα, ήξεις, αφήξεις, λόγια και καραγκιοζηλίκια, αυτά θα πρέπει να τελειώσουν. Ναι, νομίζω δεν έχουν καταλάβει πλέον ότι δεν είναι αντιπολίτευση, ότι κυβερνάνε και πρέπει να είναι πρακτικοί σε εφαρμογές και λύσεις. Υπάρχει διαφορά το είμαι. Και Αλεξία. Είμαι αντιπολίτευση και είμαι στα κάγκελα και λέω τα δικά μου. Και υπάρχει διαφορά, είμαι κυβέρνηση και πρέπει να δράσω, να κάνω κάτι, να κυβερνήσω. Αυτό νομίζω δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Όχι μόνο ο κύριος Κουρλέτης, αλλά γενικότερα. Εγώ θα σου πω ένα απλό για να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος σας είναι πολύ. Ναι, και κλείνουμε με αυτό, ναι. Όταν ο Τόσκα βγαίνει και λέει: εγώ είμαι συνταξιούχος και συγγνώμη που σας έδειρα. Αυτά είναι ξεφτύλες. Αυτά είναι ξεφτυλίκια. Ο Υπουργός καλά θα κάνει να παρετηθεί τώρα, διότι ακόμα και να μην το ξέρε, μόνο και ένας υφιστάμενος πήρε φόρα. Αρχικά χτύπησε συνταξιούχους. Άρα θέλω να σου πω κάτι, Βασίλη. Θυμάστε πότε είχαν συνταξιούχους. Κοίταξε, πριν 20 χρόνια, 20 τόσα, δεν θυμάμαι, πάρα πολλά χρόνια. Πασόκ, επί Πασόκ και Σιμή την Πρωθυπουργία είχαν ξαναδίνει τους ταξιούχους. Ναι. Πασόκ κυβερνάει πάλι στην Παραβάση. Ναι, αλλά εδώ όμως το θέμα, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, δεν θεωρώ ότι είναι θέμα Τόσκα, είναι θέμα Τσίπρα. Υπό ποια έννοια? Η εντολή που είχε η αστυνομία ήταν οι συνταξιούχοι, αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν να εκφράσουν τον παράπονό τους, να μην περάσουν στο Μαξίμου. Αν δεν τρώγανε χημικά, με κάποιο άλλο τρόπο δεν θα περνάγαν. Θα τρώγανε ξύλο. Αν δεν τρώγανε ξύλο, θα τρώγανε σπροξιές. Αν δεν τρώγανε σπροξιές, θα τρώγανε κλωτσιές. Η εντολή ήταν, θέλω να πω. Ανοίξει τον Τσίπρα. Καταλαβαίνεις όμως το εννοώ. Ο Τσίπρας λοιπόν, γιατί δεν είπε: εγώ δέχομαι μια αντιπροσωπεία 10 ανθρώπων να τελειώσει το θέμα. Θα τους έλεγε και 5 ψέματα εκεί, θα τους έκανε μια επίθεση γοητείας που είναι πολύ καλός, ή τουλάχιστον ήταν πολύ καλός, και θα τελείωνε το θέμα. Άρα, νομίζω ότι και ο Τόσκας, ουσιαστικά η ευθύνη είναι κορυφαία και είναι στον Τσίπρα και μετά στον Τόσκα. Η δικιά μου άποψη, αν θες. Διότι θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας, ως αριστερός και ως πολύ έτσι, πώς να το πω, που δέχεται κοινωνικούς τους κοινωνικούς αγώνες κτλ. Να πει: τι θέλετε, ρε παιδιά, ελάτε 20 άνθρωποι στο γραφείο μου να σας δω, θα σας χτυπήσω και στην πλάτη, θα σας κάνω και ένα ωραίο χαμόγελο και τελείωσε το σκηνικό. Δεν το έκανε. Βασίλη, ο Αντρέας Παπαδόπουλος, πώς ακούσε τους αριστερούς αυτούς, του ΣΥΡΙΖΑ, από τι ήταν, πώς το λέγανε. Πώς τους αποκαλώσει, για πες μας. Ήταν οι κομμουνιστές της Τεκάλης. Μάλιστα. Δεν είναι και ψέμα αυτό. Αυτό έλεγε ο μεγάλος Αβραίος. Δεν είναι και ψέμα. Αυτό είναι. Είναι οι κομμουνιστές της Τεκάλης. Πάρε τα περιουσιακά Καθάκη, Κουρλέτη, Βούρτη κτλ. Και να δεις αν μπορούν να τους πλησιάσουν. Σωστά. Μάλιστα. Όταν θα μιλήσουμε αύριο και θα πούμε για τα εγγένεια. Βεβαίως. Ναι. Θα πούμε και για αυτούς που τους αποφυλακίσανε γιατί είχαν λεφτά. Γιατί εγώ, Αλεξία, μιλώ. Ποιους αποφυλακίσανε γιατί είχαν λεφτά, για ποιον λες? Δεν αποφυλακίσανε χθες το ΡΕΣ και τους άλλους. 100.000 ευρώ. Για τον εφοπλιστή, λες. Α, ναι, καλά είπαμε. Εντάξει, που δεν είχε παραλάβει ποτέ το ένταλμα από τις Ολλανδικές Αρχές λοιπόν, γιατί διέμενε αλλού. Καλό. Εγώ χρωστάω στην φορεία 1.050 ευρώ, θα πάω φυλακή στο ΤΕΒΕ. Αν χρωστάνε 1.050 εκατομμύρια ευρώ, δεν τους πειράζει άνθρωπο. Μα λογικό είναι αυτό. Είναι δικαιοσύνη, κράτη αυτό. Θα υπάρχουν 2 μέτρα γιατί δεν έχω, ρε, αφού είμαι άνεργος. Δεν κάθεται, δεν πεινάει η οικογένειά μου. Αν πρόσεχες. Το άλλο με 100.000 έξω. Βεβαίως. Με δόξα και τιμή. Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλή επιτυχία. Τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Νανόπουλο και στις όλους τους Κορίνθιους εκεί. Εμείς, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η ώρα είναι 11 ακριβώς. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Άλλη μια εκπομπή λοιπόν μαζί ολοκληρώθηκε. Αύριο εδώ γύρω στις 9. Να ευχαριστήσουμε το 360 Cafe Wine Bar, το Ξένον Καφέ, τον Negro Espresso Bar, το Εστιατόριο Αραπάκος, το ΙΚΤΕΟ Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλης. Τους ευχαριστούμε για τον τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων μας και φυσικά την edifimarket.gr για όλες τις ηλεκτρονικές μας αγορές με ένα κλικ τα πάντα στην πόρτα μας. Αύριο εδώ είπαμε, γύρω στις 9, εμείς βλέπουμε τα πάντα. Μας παρακολουθείτε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRTV HD και φυσικά μας ακούτε και από το Live 24. Καλημέρα σε όλους. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση, μαζί. Για την επικαιρότητα, μαζί. Για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί».